Καλό μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, Τρόικα. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί. Με ειδήσεις, με σχόλια, με ρεπορτάζ. Σημαντική μέρα σήμερα για την πόλη. Έχουμε ένα πολύ σπουδαίο αγώνα. Το Άρης Πανσεραϊκός. Το Ηρακλή. Το Ηρακλή Ικαρισερών. Λοιπόν, πάω Μπεσίκτας. Όχι, δεν έχει, όχι. Δεν έχει. Δεν έχει, γιατί χάσαμε το Σούλερ, πήγε στον Άρη και έχουμε ζαλιστεί. Δηλαδή, δεν αντέχω πραγματικά. Δεν μπορώ να. Δεν μπορώ από το πρωί να συνέλθω πραγματικά από αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, πάω Μπεσίκτας σήμερα. Το βράδυ. Βεβαίως οι ευχές όλων για νίκη είναι δεδομένοι. Όχι όλων. Έτσι, Χρήσανθε. Λοιπόν, σημαντικές εξελίξεις είχαμε χθες, Στέργιο, από το τελείωμα της εκπομπής. Όπως είπε πριν στην προηγούμενη εκπομπή ο Σταύρος. Ναι, ναι. Αυτά περί ελληνοτουρκικών και τα λοιπά είναι μπούρδες. Γιατί από τη μία παίζουν δύο Έλληνες και από την άλλη παίζουν δύο Τούρκοι. Οπότε δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε συναισθηματισμούς. Παίζουν δύο ομάδες. Οι οποίες μάλιστα έχουν και. Είναι και αδε... ότι να φάμε τους Τούρκους και τέτοια. Εδώ άλλος ήρθε και ρώτησε για τον Κεμάλ. Τι δεν ασχολούνται και τα λοιπά. Για τον Κεμάλ ήρθε και ρώτησε ο άλλος. Καλά, και εμείς ρωτάμε. Τι ρωτάμε. Στη συνέντευξη τύπου στην Κωνσταντινούπολη. Ρωτάμε εμείς μέσα στην Τουρκία για το τέτοιο. Εντάξει, ρε φιλέ, ένας προκλητικός τώρα τον έβαλα εκεί να ρωτήσει. Για το φανάρι. Και ο Ιβάν δεν είπε παίξτε για την Ελλάδα. Εντάξει, παίξτε για την Ελλάδα. Εντάξει. Και αυτός είπε παίξτε για τον Κεμάλ. Δεν είπε ποια είναι η γνώμη σας για τη θεολογική σχόλη της Χάλκης. Γιατί δεν ανοίγει, coach. Αυτό. Για να το πει πρέπει να έρθει εδώ. Αυτό. Γιατί λείπει 4 μήνες. Ποιος. Αυτός, 1-0. Ο Ιβάν. Δεν πειράζει, στέλνει χρηματάκια. Τα κατάκα σας έχει για πλάκα όλους. Πίκι, πίκι, πόκο, πόκο. Καλά, ας μην περάσει σήμερα και θα σου πω εγώ τι θα στείλει. 20 εκατομμυριάκια φέτος πάλι. Ναι, ναι, ναι. Financial fair play, Κώστα. Ναι, το financial fair play δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε. Είναι, αποκλειστήκαμε δύο χρονιές. Αποκλειστήκαμε δύο χρονιές. Είναι οι λάθος χειρισμοί. Οι εγκληματικοί λάθος χειρισμοί. Αποκλειστήκαμε δύο χρονιές εμείς ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Βέβαια. Και μείναμε εκτός μπάτζετ. Με τον Πανετολικό και την Ξάνθ θα παίζες. Που έμεινε με 11 παίκτες και λέει εγκληματική. Ναι, εγκληματική. Έμεινε 11 παίκτες αλλά γέμισε το ρόστερ και δεν με κέρδισε ούτε με τους 11. Άσε με ρε Χρήσανθε τώρα. Και δεν ήταν 11. Να είσαι ακριβής. 14. Όπως να λέτε τις αλήθειες. Αυτή τη μάσκα τη θέλω. Ποια. Θαλάσσια, αλλά πάει. Yeah. Πάει το καλοκαίρι. Πάει το καλοκαίρι, Στέργιο. Λοιπόν, μαζί μας, πρώτη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Regency. Θα μιλήσει μουσική. Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το αγαπημένο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα νέα μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Εποφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρτε μέρος από αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Το τέλειο timing για να γνωρίσετε το δροσερό και ασφαλές του περιβάλλον και να επιλέξετε μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών δοκιμάζοντας την τύχη σας. Μια συναρπαστική εμπειρία στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Τι έχουμε ρεπορταζιακά σήμερα. Εντάξει, είναι το παιχνίδι το βράδυ. Πολύ σημαντικό. Έχουμε κανένα ντεσού τη τελευταία στιγμή. Πώς δεν έχουμε, έμεινε έξω ο Μάτος. Αυτό είναι χθεσινό. Χθεσινό εμείς δεν το είπαμε, όμως δεν το σχολιάσαμε. Στέργιο. Ναι. Δύο πράγματα είπα χθες. Ότι έχει έστω και μικρό προβάδισμα ο Ροντρίγκο έναντι του Μάτος. Και ότι περιμένω Κρέσπο. Καλά, και εκτός αποστολής, ρε φίλε. Εκτός αποστολής, γιατί. Άλλο εκτός δεκάδας και άλλο εκτός αποστολής. Προτιμήθηκε ο Λιμιός. Δεν θα μπορούσε να είναι και ο Ροντρίγκο και ο Λιμιός και ο Μάτος σε μια 18άδα. Κακός, καλός να κάνουμε κουβέντα, μπορούμε να κάνουμε. Αλλά έπρεπε κάποιος να μείνει απ' έξω. Και επειδή ο Λιμιός ενδεχομένως να μπορεί να προσφέρει και σε δύο θέσεις, προτιμήθηκε να μείνει εκτός ο Μάτος που δεδομένα δεν απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες της απόλυτης του Αβέλ Φερέιρα. Για μένα κακός. Εγώ το προτιμώ χίλιες φορές έναν του Ροντρίγκο. Με μια ενέργειά του μπορεί να αλλάξει το μάτς. Αυτός είναι πιο κοντρολαρισμένος ο Ροντρίγκο, κάνει. Αυτά που θέλει ο προπονητής θα κάνει καλύτερα. Τώρα τι θέλει ο προπονητής και τι κάνει ο Ροντρίγκο είναι μια άλλη κουβέντα. Εγώ ξαναλέω, ταπεινή μου άποψη, θα προτιμούσα και στην 18 και στην 11 το λέω Μάτος. Γιατί νομίζω τα μεγάλα παιχνίδια τα καθαρίζουν οι μεγάλοι παίκτες. Φυσικά. Μια κεφαλιά θα κάνει, θα χωθεί, θα κάνει ένα φάουλ, κάτι αυτό. Τάκ 1-0. Μια προβολή, καμιά αγωνιά. Και αφού προτιμήθηκε ο Ροντρίγκο για 11, θα έπαιρνα το Μάτος στη 18 έναν του Λιμιού. Δεν τον άφηνα εκτός. Μήπως το Λιμιού τον έχεις για να τον πουλήσεις μετά. Πολλούς έχεις για να πουλήσεις. Μπασκέ. Τέλος πάντων. Πολλούς έχεις να πουλήσεις. Αυτό ήταν η μία έτσι. Τα άλλα κοψίματα πώς τα σχολιάζουμε, αναμενόμενα. Κοίταξε. Ο Κούτσιας.
Ε, κούτσια αναμενόμενο, είπαμε. Θέλει εγώ διάβαζα με κούτσια στη, με Μπεσίκτας και τέτοια διάβαζα όμως. Με κούτσια θα μπορούσε και θέλαμε ορισμένοι. Α, θέλαμε. Ναι. Μάλιστα. Ο αποκλεισμός του Μιχάη, εντάξει, πολλοί τον περίμεναν και βασικό ακόμα. Σωστό. Έχει να κάνει με το ότι ο Κρέσπο είναι καλά. Έτσι. Προτιμήθηκε ο Κρέσπο, είναι και ο Ίγκασον καλά, άρα δεν μπορείς να έχεις ο Μιχαηλίδης, πέντε στόπερ. Καλύτερος. Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Κρέσπο ή Ίγκασον θα είναι η τριάδα. Βαρέλα και, και Μιχαηλίδης σίγουροι. Κρέσπο ή οπότε δεν χωρούσε Ίγκασον, και πέμπτος. Πέμπτος. Δεν χωρούσε. Σωστά. Σωστά. Και ο Κούτσιας, είπαμε, θέλει πολύ στένος να βάλεις έναν 16χρονο σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θα μου πεις, είναι μέσα ο Τζόλης. Συγγνώμη, 16 χρονών είναι. 16,5. Και με νέα συμβόλαια, άρα μέχρι το 23 γερό να είναι το παιδί και να δικαιώσει όσους τον πιστεύουν, εντάξει. Το έλεγα και χθες, έγινε μια ερώτηση στον προπονητή για τον Κεμάλ Ατατούρκ, δεν απάντησε ο προπονητής. Τι ρώτησε δηλαδή. Πώς νιώθετε που θα παίξετε στα χώματα που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Δεν απάντησε. Τούρκος είναι ο προπονητής. Τούρκος. Βέβαια. Ο Άγγελος της Μπεσίκτας είναι. Είναι 20 χρόνια παίκτης και μετά 10 χρόνια προπονητής. Πρώτο παιχνίδι του στο Champions League. Τριολέ. Και τελευταίο. Τριολέ. Και τελευταίο. Μόνο ΠΑΟΚ. Κάτσε να δω πόσα σπίτια να βάλω. Ένα βάλε 1,5 σπίτι. Να βάλω, λε. 2,15 ο άσος. Το πιστεύω. Έπεσε. Έπεσε, ναι. 2,27 ήταν χθες. Το χάσαμε. 2,15. Βλέπω στοίχημα. Πάει βραχιά. 3,65 το χ, 3,81 το διπλό. Όχι, ρε φίλε, 2,35 βλέπω. Α, 2,14. Κι άλλο έπεσε πάλι, πέφτει. 2,14. 2,35 χθες. Λοιπόν, ό,τι είπα. Μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα, 9 η ώρα. Από νωρίς θα είμαστε εκεί, από τις 7. Θα δημοσιευθεί και το πρόγραμμα του Λίμπερο, νομίζω. Τι 7, τι έκανε από τις 7. Μέχρι τις 7 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προσέλευση. Α. Έτσι κι αλλιώς πάμε 2 ώρες πριν. Μάλιστα. Πρωτόκολλα. Κανόνα, αλλά. Εντάξει, και σε ένα καφέ με τις 8 παρατέταρτο. Και 8 παρατέταρτο σε βγάλουμε. Να τα πεις όλα. Τι ώρα είναι το must. 9. Δεν θα έχω τελειώσει. Από τι κόστα. Πόσοι δημοσιογράφοι είναι διαπιστευμένοι. Είναι με πρωτόκολλα κτλ. Ναι. Έχει δικαίωμα η ΠΑΕ, δηλαδή να κόβει. Ναι. Να κόβει, Ναι. Ούτε ένα δεν θα βάλει. Οι Τούρκοι είναι 7 πάντως. Ναι, 10. Τελικά. Δεν ήρθανε κάμερες κτλ. Και όπως ενημερωθήκαμε τον Γιώργο Μίνο. Με τον Γιώργο Μίνο. Αδερφός μας. Ένας είναι από την Τουρκία, οι άλλοι είναι ανταποκριτές από την Κομωτινή κτλ. Ναι. Έλληνες μουσουλμάνοι. Έλληνες μουσουλμάνοι. Κομωτινή, λέω αυτό, εγώ. Ξάνθη, ελάτε εδώ κτλ. Ανταποκριτές. Ρώτα τους. Γι' αυτό και μας έγινε η σύσταση. Τι σύσταση. Καταλαβαίνουν και ελληνικά, μην. Α, μην βρίζετε. Έχουμε και συναδέρφους. Μογγόλοι και τέτοια. Έχουμε και συναδέρφους οξύθυμους. Να δεις στο τέλος θα υποστηρίξει τον ΠΑΟΚ. Έτσι είπανε. Έτσι που πάμε. Έτσι είπανε. Εντάξει, ότι παιδιά. Όχι, έγινε μια ενημέρωση ότι καταλαβαίνουν και ελληνικά οι άνθρωποι. Δηλαδή, καλύτερα. Καλύτερα, πες τους. Δεν έχω τέτοια θέματα, έχω χρησιμοποιήσει γενικότερα. Εγώ έχω. Και στην Τουρκία που είχα πάει το 2010. Δεν θα πάω ποτέ. Μια χαρά ήταν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να πάω ποτέ. Πρόβλημα. Πω. Κάτι κοντάρια φάγαμε στο κεφάλι. Και κάτι φτισήματα. Εγώ συνειδησιακά δεν πάω. Πού? Στην Τουρκία. Γιατί? Δεν μπορώ. Άσε το ανοιγιάδες και παππούδες. Άσε Μακεδονομάχη και εσύ τώρα. Τι σημασία έχει ο Μακεδονομάχος με την πεποίθηση ότι δεν είναι ούτε ποντιομάχος. Ναι τώρα, άσε βάλει μια περικεφαλαία τώρα. Δεν πάω. Κωστά. Σιγά μην κοροϊδεύεις τις αρχές και τις αξίες των άλλων, μην τις ηρωνεύεσαι. Χρήσα, θεά, πας. Γιατί αν έρθει κάποιος αυτό μέσα στο Ιβανόφιο και σου βρει τον Ηρακλή, θα αρχίσει. Δεν είναι Ηρακλή! Αυτές είναι οι αρχές που νομίζεις στο Ιβανόφιο. Άντε, άντε. Υπάρχουν αρχές και αξίες. Άμα κάποιος δεν τις έχει, μην κοροϊδεύεις. Δηλαδή, να σέβεσαι τον άλλον. Δεν θα πας στην Τουρκία επειδή οι παππούδες ήταν από εκεί και εμένα ήταν δηλαδή. Ωραία, εγώ δεν θέλω να πάω. Δεν μπορώ να πάω. Γιατί δεν μπορώ! Δεν μ' αρέσει. Κότα. Στη Γερμανία σ' αρέσει να πηγαίνεις. Στη Γερμανία. Στους Ναζί. Στα χώματα των παππούδων σου θες να πας. Να δεις πως είναι. Όχι. Να δεις τα χωριά τους. Εδώ πηγαίνουν οι ίδιοι. Δεν θέλω να πάω να δω Τούρκους πάνω εκεί που είναι τα χώματα. Εγώ θα πω Νικηταράς. Το έξι. Ο Νικηταράς. Νικηταράς 3. Ο Νικηταράς δεν ήταν Κώστα από τη Μικρά Ασία. Ήταν όμως τουρκοφάγος. Ο Νικηταράς χρήσατε τους διέλυσε, τους κατέσφαξε. Πού το ξέρεις. Το γράφει ιστορία. Α, το γράφει ιστορία. Και μάλιστα λέει δική ιστορία, ιστορία. Και λέει ιστορία Κώστα ότι από τους πολλούς που έσφαξε και από την ένταση. Μόνος του. Έπαθε αγκύλωση στο χέρι. Έπαθε το χέρι. Του έμεινε το σπαθί. Του έμεινε το χέρι έτσι.
Όπως μένει σε κάτι άλλο φίλο μα έτσι. Και φυσικά πέθανε στην Ψάθα ο Νικηταράς. Ναι, εννοείται. Ζητιάνος. Τυφλός ο ένας πέθανε, ο άλλος Ζητιάνος. Ο άλλος... Ελλάς ολέ. Ελλαδάρο ολέ. Ελλαδάρα. Εδώ γινόταν, ερχόταν ο Ιμπραήμ, έκανε έφοδο και εμείς κάναμε εμφύλιο. Μαλώνα μεταξύ του. Δηλαδή δεν γίνονταν. Και ο Ιμπραήμ ήταν στην Καλαμάτα, λέει, και πάνω στην Πάτρα γινόταν χαμό στην Τρίπολη. Τέλος πάντων, παρένθεση. Ο Χρήστος δεν θέλει να πάει, εντάξει. Εγώ θα πω επειδή πήγα το 10. Εντάξει, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Βέβαια αξίζει. Ενδεχομένως όχι τώρα που οι σχέσεις δεν είναι και καλύτερες δυνατές, θα ηρεμήσουν κάποια στιγμή. Εντάξει. Τώρα δεν πάω λόγω κορονοϊού. Όχι λόγω κορονοϊού. Αλλά και οι σχέσεις είναι καλές, δεν είναι και το καλύτερο τάιμινγκ, παιδί μου, εντάξει. Εκεί είναι μιλούνια. Πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη και βγήκαμε βόλτα στο Τούρκο και στους δρόμους ήταν έτσι. Ερχόταν. Εγώ πάντως με όσους Τούρκους να αναστράφηκα στην Κωνσταντινούπολη, ήταν μια χαρά οι άνθρωποι. Συμπεριφερθήκατε αυτό, να βοηθήσουν, να κάνουν, να ράνουν. Δεν σε έλεγαν Γιώργο. Με το που κατεβαίνει στο πούλμαν από την Αγία Σοφία, έχει 30 άτομα απ' έξω. Γιώργο. Λοιπόν, φίλοι μας λοιπόν οι γείτονες. Πάλι με χρόνια με καιρούς κόσμο. Ναι, φίλοι μας. Καλά, εννοείται. Θα προλάβουμε και ένα σπίτι στο Βόσπορο. Θέλω παραθαλάσσιο. Να το καμπατζώσουμε. Όταν ξυπνίζει ο βασιλιάς μαρμαρωμένος. 20 εκατομμύρια είναι μόνο η Κωνσταντινούπολη. Και εσείς θέλετε να πάρετε την Κωνσταντινούπολη. Πού θα τους πάμε αυτούς δηλαδή. Δεν θα τους κάνουμε. Υπόδουλους. Πιο μέσα. Ό,τι κάναν αυτοί στους Πόντιους και στους Αρμένους θα κάνουμε. Θα τους διώξουμε. Α, θα τους κάνουμε δηλαδή. Όχι, αφού δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν είμαστε τέτοιοι. Σύμφωνα με αυτούς δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία τίποτα. Δεν έχει γίνει καμία γενοκτονία. Τίποτα. Απλά. Τους μεταφέραμε αλλού. Νεκρούς. Οι περισσότεροι. Αυτή η ανωτερότητά μας και εμείς οι πολιτισμένοι. Δεν είμαστε ανωτερότητα. Γι' αυτό ο άλλος κάνει βόλτες παντού και τα λοιπά και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, γιατί ψηφίσατε τις κότες γι' αυτό. Ρίξε μια βόμβα. Να πάλουμε. Ρίξε μια βόμβα. Εγώ απλά ρώτησα τι θα τους κάνουμε. Από τη μία νικηταρά, από την άλλη ρίξε μια βόμβα. Εσύ είναι νικηταράς. Εγώ είπα δεν θέλω να πάω. Εγώ είπα θέλω να πάω να τους φάξω. Όχι. Εγώ σου είπα δεν θέλω, δεν μπορώ. Εκεί που είναι ψυχικά ναι. Να πάω στη Μικρά Ασία που ήταν η γιαγιά μου και ο παππούς μου ναι. Στα σπίτια εκεί ναι, πέρα ναι. Και να βλέπω να το κατοικούν Τούρκοι. Αυτό σου είπα. Καλά. Καλάθια και πανέρια. Εμείς λέμε για την Κωνσταντινούπολη, δεν λέμε να πάω στο σπίτι δεν του είμαι, παππούς σου. Δεν με νοιάζει η Κωνσταντινούπολη. Με νοιάζει η Σμύρνη και η μικρή σκάλα στη Σμύρνη. Και άμα παίξει Άρης Φενέρμπαχτσε. Έχω πρόβλημα εκεί. Θέλω να πάω. Θα θέλω να πάω. Αλλά δεν θα μπορώ. Θα είμαι. Εντάξει, Κωνσταντινούπολη είναι ωραία πόλη να πας. Δύο φορές πάντως με το μπάσκετ μου είπαν να πάω, δεν πήγα. Είναι ωραία πόλη να πας. Εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα είναι η Βασιλεύουσα. Ό,τι και να λέμε. Η Βασιλεύουσα είναι σταυροδρόμι πολιτισμών. Έγινε, τι να κάνουμε. Η Αγία Σοφία, ωραία. Η Βασιλεύουσα. Να μην πουλούσατε το Βυζάντιο τότε. Να μην πουλούσατε το Βυζάντιο. Ναι, να μην πουλούσατε το Βυζάντιο. Εμείς το πουλήσαμε, όχι εσείς. Οι Έλληνο-Βυζαντινο-Ρωμαίοι. Οι Έλληνο-Βυζαντινο-Ρωμαίοι, μάλιστα. Πες καμιά άλλη μπουρδα ακόμα. Μπουρδα, τι μπουρδα, για πες μας κάτι άλλο. Πώς έπεσε το Βυζάντιο δηλαδή. Το πουλήσαμε εμείς. Επί 300 εμείς. Χρόνια πεσμένο ήταν. Εσείς το πουλήσατε. Ο Κώστας όποτε θέλει είναι Έλληνας. Όποτε θέλει είναι εθνικιστής. Όποτε θέλει είναι Τούρκος. Όποτε θέλει είναι Σκοπιανός. Διάβασε και το ρόλο του Έλληνα μέσα εκεί στο Συμβούλιο. Ηρακλειδέας ήταν αυτό που το έκανε. Πού? Μπα, μάλλον Αριανός. Γιατί είστε γνωστοί. Ναι, ναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, πρόσχε τι λες για τους Αριανούς, γιατί δεν θα πάρεις το παλέ και θα φας καμιά μπούφλα. Και να μην το πάρω. Δεν θα το πάρεις. Έτσι δεν θα παίξει πουθενά. Κρατικό είναι έτσι κι αλλιώς. Κρατικό ήταν. Γιατί ήταν. Θα το αγοράσουμε τώρα. Με τα λεφτά του Φετφατζίδη από το Κατάρ. Του Καρυπίδη, φίλε. Καρυπίδαρος. Του μοναδικού προέδρου που δεν χρωστάει στους παίκτες του. Στη Βόρεια Ελλάδα. Σε αντίθεση με άλλους. Σε αντίθεση με άλλους. Σέργιο. Στέργιο. Λοιπόν. Τηλεφωνούλα, άκουσα. Δεν κάνω. Ναι, όντως. Και ναι, εγώ δεν ακούω κάτι. Δεν ακούς. Άμα δεν περάσει σήμερα, θα σου πω εγώ πώς θα ακούσεις φωνούλες. Το αν περάσω ή δεν περάσω, χωρίς δεν ήταν δικό μου θέμα, δικό μου πρόβλημα. Κατά για οικονομικούς λόγους. Για οικονομικούς λόγους. Να ολοκληρώσω. Οικονομικούς. Θα το λύσω πρόεδρος. Να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι θα χρειαστεί αν καλά, καλά, καλά. Financial fair play. Δεν υπάρχει. Παλάθη πληρώνονται, Στέργιο. Καταρχήν το financial fair play είπαμε πήρε παράταση για ένα χρόνο, δεν πήρε. Καλά, καλά. Εντάξει, ρώτη την Τρανζοσπόρο. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Την Τρανζοσπόρο. Τι παράταση πήρε και πώς πήρε. Λοιπόν. Γυμνός πάει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της χρονιάς, Κώστα. Χωρίς μεταγραφές. Με μια μεταγραφάρα το ΣΒΑΜ. Με τον αρχηγό της Rapid Γέννης, δεν κατάλαβα. Που του ρίξε 4 ο Τζέκο. Γιατί που πήρε ο Άρης. Η Μπεσίκτας τι έφερε. Τι μας νοιάζει η Μπεσίκτας. Τον Εσακαλά. Εμείς εδώ έχουμε τον υπερπρόεδρο. Τον αντίπαλο. Τον καλύτερο όλων. Και πήρε και τον Ινούα. Τέλος πάντων. Μα άμα δεν βρήκε παίκτη θα τα πω άλλη μέρα. Δεν μπορώ τώρα. Βαριέμαι. Δεν, όχι, μπορεί, αυτός, παίκτη, δεν μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Στέργιο, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Τι, είναι αυτός, τι είναι βλέπουμε αυτός. Επί της ενδεκάδας, έχουμε κάποιο έτσι που να μπορεί να σχολιαστεί. Καμιά έκπληξη. Όχι, όχι. Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Γιαννούλης, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Κρέσπο ή Ίγκασον, Σβάπ και Ελκαντουρί,
Πέλκας, Μπίσεσβαρ και Ακπομ. Παίζει και μια ψηλή ο Τζόλης αντί του Μπίσεσβαρ. Έτσι έχει η ενδεκάδα. Μου και ξαναπες την. Πασχαλάκης, Γιαννούλης, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Κρέσπο ή Ίγκασον. Ελκαντουρίς, Βαμπ, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Ακπομ και παίζει αντί του Μπίσεσβαρ ο Τζόλης. Αυτές είναι οι επιλογές. Κόπηκε ο Κούτσιας, κόπηκε ο Μιχάη, κόπηκε και ο Μάτος. Εντάξει, εννοείται πως κόπηκαν και ο Μίσιτς και ο Αγκούστο. Τους περιμένουμε γερή να είναι από τον Οκτώβριο και μετά, τους δύο ποδοσφαιριστές. Και πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το φετινό του μέλλον και το ευρωπαϊκό και γενικότερα. Το έλεγα και χθες. Με μία πρόκριση όλα το Σεπτέμβριο θα γίνουν με χαμόγελο και θα κυλήσουν πάρα πολύ ωραία. Θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές καινούργοι, θα γίνουν και οι πωλήσεις που πρέπει να γίνουν και οι ανανεώσεις που πρέπει να γίνουν. Και γενικότερα θα τσουλήσει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ήδη καβατζώσει 6 μάσους στους ομίλους του Europa League. Θα δώσει ένα 7ο παιχνίδι στα μέσα του Σεπτέμβρη με την Μπενφίκα, τη Γάντι ή τη Δυναμό Κιέβου για να περάσει τα playoff του Champions League και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού, okay, τα πράγματα δεν θα είναι φυσικά ευχάριστα, κανείς δεν θα χαρεί. Θα επιστρέψει πάλι η κουβέντα για Φερέιρα, τα έσοδα δεν θα είναι εγγυημένα, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να περάσει 2 γύρους στο Europa League, τρίτο αποκλειματικό και playoff για να μπει στους ομίλους και μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε περιπέτειες με το ξεκίνημα της σεζόν. Δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει τρίτη ανάγνωση το παιχνίδι. Τα ίδια ισχύουν και για τους Τούρκους, που και αυτοί είναι πολύ πιεσμένοι. Χρωστάνε σε τράπεζες, χρωστάνε και εγώ δεν ξέρω που χρωστάνε. Θέλουν την πρόκριση στο Champions League αρχικά, αλλά και αυτοί έχουν στο μυαλό τους ότι μια πρόκριση στους ομίλους του Europa League σήμερα βάζουν στην άκρη 7, 8, 9 εκατομμύρια. Γιατί θυμίζω ότι τόσα μάζεψαν και από τον έρανο που έγινε από επιφανείς και όχι μόνο φίλους της Μπεσίκτας και αυτό το έρανο συνεχίζεται μέσω SMS. Όποιος περάσει σήμερα είναι σίγουρα στο Europa. Ναι, στους ομίλους. Ομίλους. Καλό. Σημαντικό. 7-8 εκατομμύρια. Είναι η πρόκριση μόνο. Εάν όχι 7-8 στο Europa. 7-8. Στους ομίλους είναι 7-8. Με κόσμο. Χωρίς κόσμο. Όχι. Market pool. Τόσα πολλά είναι. Market pool και bonus της UEFA και αυτό ναι. Και τα λοιπά και μια χαρά. Και καμιά πολλά νίκη στον όμιλο. Και η νίκη στον όμιλο. Νίκη στον όμιλο. Άλλο. 5 νίκες έκανε ο ΠΑΟΚ. Έτσι που είναι φέτος. Όπως κάνει κάθε χρόνο. Ναι, βέβαια. Τρεις βαθμούς. Είναι για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν ξέρω πώς το βλέπουν στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει για τον εαυτό του και τον κόσμο του. Για καμία Ελλάδα, για καμιά βαθμολογία της Ελλάδος, τίποτα από όλα αυτά. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο καθένας κάνει το κουμάντο του γενικότερα. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει πάρα πολύ. Στο λεγόμενο ranking της UEFA, αποτέλεσμα του αποκλεισμού από την Έστερσουτ, της παρουσίας Παύλα Πουσίας πέρσι από τους ομίλους τη χρονιά του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ ουσιαστικά περιφερότανε και είχε το μυαλό του στο πρωτάθλημα και του περσινού αποκλεισμού από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Λόγω του Αυγενάκη και της Μαρούπα Κώστα. Μάλλον αποκλείστηκαν στα κύπελα αυτά. Δεν είπα εγώ Αυγενάκη και Μαρούπα. Το μόνο αυτό δεν τους έχετε χρεώσει. Ξέρουμε πολύ καλά ποιοι φταίνουν και γιατί. Μάλιστα. Για αυτούς τους αποκλεισμούς που λέω φταίει μόνο ο ΠΑΟΚ και κανείς άλλος. Εντάξει, για τον αποκλεισμό των Άγιαξ φταίει ο ανεκδίκητος Άγγλος διαιτητής. Εντάξει. Επειδή λοιπόν οι καλές χρόνες του ΠΑΟΚ αρχίζουν και φεύγουν από την βαθμολογία, μετράει τα τελευταία πενταετία και εντρεώνονται οι κακές βαθμολογίες, εάν ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον, πρέπει αρχίζει γενομένης από φέτος να μαζεύει βαθμούς επιτέλους, να παίρνει νίκες, να παίρνει προκρίσεις γιατί έτσι πως πάει η κατάσταση. Ακόμα και στο Europa League 2 που θα παίζουν οι ομάδες μας πλην του πρωταθλητή από τη νέα χρονιά, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Εντάξει, δεν γίνεται η Γάντι να έχει πιο πολλούς βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και να είναι στους ισχυρούς. Αλλά ας πρόσεχε ο ΠΑΟΚ και ας περνούσε την Έστερσουτ ή ας περνούσε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας ή πρόπερση στους ομίλους να έπαιρνε καμιά νίκη παραπάνω και να μην έχανε μέσα έξω. Εντάξει. Δύσκολο παιχνίδι, ισορροπημένο παιχνίδι. Εγώ δεν βλέπω φαβορί. Δεν είναι και σε τέλεια κατάσταση. Εντάξει, στην έδρα σου παίζει, φίλε. Δεν υπάρχει έδρα, Κώστα. Γνωρίζεις το περιβάλλον, αυτό νιώθει πιο άνετα. Νιώθει πιο άνετα, άντε, okay. Δίνω 1% 51-49. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε η Μπεσίκτας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αν είχε τους περσινούς παίκτες, εγώ θα μιλούσα για ένα 40-60 για την Μπεσίκτας και θα ήταν πολύ αισιόδοξο για τον ΠΑΟΚ. Και η Μπεσίκτας είναι σε πολύ μεταβατικό στάδιο. Σε ερώτηση που έκανα στον προπονητή
και από το βλέμμα του κατάλαβα πολλά που το ρώτησα, ότι έχουν φύγει 7 βασικοί, έχετε πάρει 5 παίκτες, δεν έχουν κάνει ούτε ένα φιλικό, 15 μέρες προετοιμασίας, φάνηκε ο προβληματισμός στο βλέμμα του. Εντάξει. Θυμίζω ότι έχει χάσει τον βασικό αριστερό μπακ, τον βασικό δεξιό μπακ, τον βασικό χαφ, τον βασικό επιθετικό, τον βασικό εξτρέμ. Όλοι αυτοί μαζί πέρυσι, παιδιά, είχαν 45 γκολ και 45 ασίστ. Ναι. Και φυσικά δεν παίζει ο Λιάγιτς. Η παιχτάρα αυτή. Όπως είπε ο απλήρωτος. Σακάτ είπε. Σακάτ είπε. Είναι Σακάτ, ε. Μπορεί Σακάτ λόγω παρά. Σακάτ στην κολότσεπη πίσω. Σαν το Βέλμπουμ δηλαδή. Άντε πάλι, ήθελε, το είπε. Ναι. Σακάτ λοιπόν. Ποιο Βέρμπλουμ έπεισαθε. Ο Βέρμπλουμ έλυσε τη συνεργασία του. Όλα καλά, τι ο Βέρμπλουμ. Απλά, φίλε, όπως σου έλεγα ναι, και μέσα ναι, στην ναι, χρονιά ναι, και ναι, με διαψεύδατε, ναι, ναι. Δεν ήταν πληρωμένη στο έπακρο η ποδοσφαιριστή του Πάκος. Εντάξει. Όπως όλων των ομάδων. Από αλλά το... μόνο του Άρη γινόταν από θέμα. Από το 1,5 εκατομμύριο δεν πήρε 100 χιλιάρικα και είναι απλήρωτος. Ο Βέρμπλουμ. 6 και 2, 9. Θα σου, όταν σου φέρω το εξώδικο, θα σου δείξω πόσα δεν είχε πάρει. Όταν το βρω, κάτσε το πάρω πρώτα και μετά. Εντάξει. Κάτσε το βρω πρώτα. Πρέπει να το πάρω στα χέρια μου πρώτα. Γιατί δεν έκανε μια δημόσια δήλωση. Περίμενε. Γιατί δεν έκανε μια προσφυγή. Μετά το μάτς. Τι, ποιος? Μια προσφυγή. Κάποιοι λένε ότι έκανα, αλλά δεν υιοθετώ. Λένε ότι έκανε και εγώ λέω ότι έκανα. Μόνο στον Άρη κάνουν προσφυγές που δεν υπάρχουν, να ξέρεις. Και γράφονται. Έρχονται οι προσφυγές. Μόνο στον Άρη γίνονται θέματα αυτά. Μόνο στον Άρη γίνεται το σούντρινο σου είδο θέμα. Άμα ήταν θα έβγαινε και θα το έλεγε. Μόνο στον Άρη αυτά. Δηλαδή στον Πάο γιατί δεν βγαίνουν. Γιατί δεν υπάρχουν. Τι θα είχα. Σαν το Financial Fair Play. Μα ένα θα βρεθεί ένα. Σαν το Financial Fair Play. Ένα θα βρεθεί να κάνει. Ένα. Μια σουηδική εφημερίδα, κάτι. Ένα αυτό. Ένα, κάτσε, περίμενε. Μια σλοβακική. Γύρισα από την κόλαση, είπε ο Βέρμπλουμ. Ο Κώστα. Δεν είπε έτσι. Τι? Στέριο έτσι. Σουηδική είπε. Εφημερίδα, δεν είπε. Δέστενα. Τι? Απλά δεν το είδε πουθενά πηχαίο τίτλο εδώ. Άλλο αυτό. Ποια κόλαση. Έτσι έγραψε, είπε. Είπε ότι έζησα φανταστικά και ότι μαζί πανηγυρίσαμε. Αυτό διάβασε εσύ εδώ, αυτά που γράψαν εδώ. Γιατί στη Σουηδία ο τίτλος ήταν γύρισα από την κόλαση. Έτσι είναι στη Σουηδία ο τίτλος. Όχι, το γράφανε και μέσα. Είπε ότι αυτά που έζησα με τον τραυματισμό μου. Ήταν μια περίεργη χρονιά σαν κόλαση. Είδες, είπε η επικοινωνία τι ωραία που είναι. Αν θες να βάλεις τον. Ενώ στο Σούντγκρεν τονίστηκε το αρνητικό. Για τον τραυματισμό, Χρυσάνθε το είπε. Καλά, εγώ είπα γιατί το είπε. Ότι ήρθα και τραυματίστηκα. Εγώ είπα γιατί το είπε. Τον αχίλιό μου και ήταν σαν κόλαση για μένα. Αυτό είπε. Επειδή είναι με Τούρκους το βράδυ το παιχνίδι, νιώθω λίγο περίεργα. Και δεν μπορώ να πάω στο έπακρο να πω αυτά που θέλω να πω. Οπότε το σταματάω. Τι κρίμα, Χρυσάδε. Θα τα πω άλλη μέρα. Πες τα πω αύριο. Ναι, αφού αποκλειστείς αύριο θα τα πω. Τι να αποκλειστεί, θα κερδίσει. Ωραία. Να κερδίσει, να φέρει βαθμούς στην Ελλάδα. Βέβαια. Μπας και παίξεις εσύ στην Ευρώπη. Εγώ, Κώστα, επειδή είδα και κάτι ρεπορτάζ όσο ήμουν στις διακοπές περί ποιος φέρνει βαθμούς κτλ. Όποτε έπαιζε ο Άρης στην Ευρώπη και έπαιζε και ο ΠΑΟΚ, τους ίδιους βαθμούς έφερνε ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Άντε πάλι. Απλά είδα ρεπορτάζ ότι ο Πάοκ πιο πολλά από εδώ. Πότε έπαιξε του ίδιου βαθμού, Χρήσατε, με τη Σλάβεν Μπελούπο και με την Κατοβίτσε. Όχι, Κώστα. Πότε. Με την Κατοβίτσε όταν ήμουν ο Πάοκ έπαιζε. Ο άλλο έπαιξε με την Ντόρτμουντ, με την Τότενα, με τον Άγιαξ, με τον ένα, με τον άλλο. Τη χρονιά λοιπόν που είπα ήμουν ακριβή. Τι χρονιέ που παίζαμε και οι δύο στην Ευρώπη μαζί. Τότε με την Μαδρίτη. Που αίτητο στην Ισπανία μόνο ο Άρης και τέτοια. Είναι μόνο ο Άρης. Και τι να κάνουμε τώρα. Άμα μπράβο. Ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ θα το βλέπεις κάθε μέρα. Όχι. Υπερασπιστή. Αντίθετα, ακούω εσάς κάθε χρόνο που λέτε αυτο πράγμα. Θα μας ακούς πολύ περισσότερο και πολύ. Και στα παπάκια μας. Πολύ... Δικά μας είναι τα παπάκια. Και η εκδρομή του Άκαπε. Μόνο εμείς 30.000 κόσμο. Μόνο ο Άρης. Και εκεί, παρόλο που το ερωνεύεσαι, ήμασταν διπλάσια από την πήγατε. Μόνο... Ο υπερλαό σα. Διπλάσιο και βγάλατε πανό για ναρκωτικά. Πενταπλάσιο να είστε, α παίρνω εγώ τα κύπελα και εσύ θυμάσαι κάθε χρόνο την επέτειο εντάξει, που κατέβασε 30.000 τα κόσμο. Κύπελα που παίρνει και τα λοιπά. Έδωσε 200 εκατομμύρια, δεν μπορεί να κάνει μεταγραφέ τώρα για να πάρει το κύπελο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτά λέτε με τον Καρυπίδη και κορδεύετε ο ένα τον άλλο. Όχι, αυτά ότι λέμε. Ο άλλο έδωσε 500 εκατομμύρια και πήρε μόνο 3 κύπελα και ένα δεν μπορεί να κάνει μεταγραφέ. Στέργιο, I'm sorry. Του ΣΒΑΠ πιστεύεις και του Νινούα δεν είναι μεταγραφές. Είναι. Εντάξει, πάνε το ΣΒΑΠ και τον Νινούα. Εντάξει, και πάνε τώρα, είναι και πάνε τώρα με τον Τζόλι. Είναι μεταγραφές. Αγόρι μου, δεν μπορεί να κάνει πολλές μεταγραφές. Ο Άρης έκανε 12. 12, ναι. Κοροϊδεύα, δεν θα έχουμε ομάδα, του λέγατε. Του Νινούα κοστίζει πιο πολλά από ό,τι κάνανε οι 12. Καλά, ναι, όπως του Ζαμπάτα 5 εκατομμύρια στη Τσετσενία. Εντάξει. Τέτοιες μεταγραφές, Στέργιο, όχι, εγώ λέω ότι κοστίζει πιο πολλά του Χατζιπιπερίδη. Που πήρα από τη συνεφοράρα με δύο γκολ. Που ανέβαζε. Πιπερί. Που έβαλε. Ο Κούτσιας έγινε η υπερπεκτούρα όλων των εποχών και ο Τζόλης που έκανε ένα μάτς. Και τον κάνατε τον υπερπέκταρο. Εντάξει, ρε, που θέλατε 20 εκατομμύρια για το Λιμιό. Όλα είναι επικοινωνία. Μόνο επικοινωνία, τίποτα άλλο. Εντάξει, και στον Άρη ισχύει αυτό.
Στον Άρη τι ισχύει. Η αρνητική επικοινωνία. Γιατί. Οι προσφυγές έρχονται, απλήρωτος ο ένας ο άλλος, δεν βγαίνει χρονιά, δεν παίρνει αδειοδότηση. 100 δημοσιεύματα αρνητικά. Αυτό το έγραφε ένα. 100 δημοσιεύματα αρνητικά. Όχι ένας. Όχι ένας Κώστα. Όχι ένας Κώστα. Όλοι συντονισμένα Κώστα. Συντονισμένα. Επικοινωνία χρήσατε, δεν είναι όμως τα κύπελα, δεν είναι τα πρωταθλήματα, δεν έχει κατάσταση στο παγκοσμιολογικό πίνακα. Τρία πρωταθλήματα. Χρήσατε. Τρία έχει στέρια. Αυτό ακριβώς είναι η επικοινωνία. Που παρουσιάζει λες και είσαι Ολυμπιακός με 47. Τρία έχει, τρία έχω. Και έχει πέντε κύπελα παραπάνω. Αυτό είναι. Μου... Αυτό ναι. Είναι. Πέντε κύπελα παραπάνω σε 100 χρόνια έχει. Και παρουσιάζει λες και έχει 400. Την κατάσταση κάθε χρόνο στην βαθμολογία χρήσατε. Ποια κατάσταση. Την κορυφή 50 βαθμού. Δεν τη βάζει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι, είμαι 50 βαθμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μένει στην επικοινωνία μόνο. Τι ζούμε. Τα προηγούμενα χρόνια ήμουν 2. Όταν περνούσε εκεί με του Βόλου. Στην πίτα εθνική σου και στη γάμα μπερδεύεσαι. Ναι, βέβαια γιατί εμένα με έριξαν. Που έκανε δύο νίκε σε 35 μάτσε. Εσένα έχει κάνει πόσε παραβάσει και δεν σε έχουν ρίξει. Πάμε σε διαφήμιση. Εγώ και τα δελτία έπεσα. Και έβγαινε και τα έκανε οδηγό. Εσύ πήγε και απλά πήρε τηλέφωνο ο Ιωάννη Μελισάν. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Αυτό έγινε, Στέριο. Έχει δίκιο. Τέσσερα μάτς έπεσε χωρίς δελτία. Α, έπαιρνε και ο δικό σου τον πρόεδρο του Αθηναϊκού να μην έκανε καταγγελία για τη δελτία. Το ότι είναι άχρηστη δική μου δεν αναιρεί τα δικά σου. Γιατί το ξαναείπα, την τελευταία χρονιά που επιμένει να λε μα ρίξανε, είχε τρεις νίκες σε 36 μάτς. Τρεις νίκες είχες. Με την Καβάλα 1-3. Έφτασε σε αυτό το σημείο, Στέλιο. Γιατί οι επιτροπές οι οποίες αποδείχτηκε από τις κασέτες. Ναι, οι επιτροπές. Οι επιτροπές. Που φτιάχνανε τις αποφάσεις, Στέλιο, μου βγάζαν 800 και 900 χιλιάρικα ενώ χρωστούσα 70. Και δεν μπορούσα να πάρω παίκτες. Πώς θα πάρω παίκτες. Βέβαια. Αν τώρα σε ένα έρθει το Financial Free Play και σε κοπανίσει μια τέτοια σου πει δεν παίρνει ξανά παίκτες. Πώς θα παίζεις. Θα κάνει τροπολογία ο Μητσοτάκης. Έχω ρόστερ 50 παικτών. Σωστό. Θα κάνει τροπολογία ο Μητσοτάκης. Έχει δίκιο. Εγώ δεν είχα ρόστερ, Στέλιο. Παγκολίνε. Είχα το Σουνά. Και τον Μπουγαίδη. Που έπρεπε να πέσει. Και στα δύο αθλήματα έπρεπε να πέσει. Έτσι. Και στα δύο. Και στα δύο. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Όχι, στο μπάσκετ είναι ιστορικό σωματείο. Τι ιστορικό, ρε, τελευταίο ήταν. Ήτανε. Ο Παγκολίνος τον έσωσε. Ο Παγκολίνος έσωσε. Τι είναι ο Παγκολίνος. Το ερπετό αυτό που τρώνε οι Κινέζοι βλάκες. Γεμιστό με μην τους χαρακτηρίζει. Αφού είναι. Ρε αγόρι μου, 9 πρεσβείες αρθούν να μας κάνουν μήνυση. Αδέρφια μου. Θα μας στείλουν εξώδικα. Λοιπόν, τέλος πρώτου ημιώρου. Τέλος πρώτου 45 λεπτού μάλλον. Ναι, αλλά είπες πολύ γρήγορα το ρεπορτάζ, φίλε. Όχι, θα μας το πει και μετά. Θα κάνουμε ανάλυση. Κάνουμε. Θα κάνουμε ανάλυση. Θα ακούσουμε και τι. Η συντερφοράρα ήρθε. Ο Λόπεθ. 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 Όπως αποκάλυψε το λαμπαρτάρις, Κώστα. Εννοείται. Πούλιτζερ. Είναι γιατί οι άλλοι πανηγύριζαν που φέραν τον παίκτη που δεν πήραμε. Εντάξει, άμα ήρθε όμως είναι θέμα. Δεν ήρθε ποτέ. Αν μας ακούνε από το Κολούμπια, λέω το Σουφού. 18 είμαστε. Τι αλλάξαμε. Όχι, Κολούμπια, ίδρυμα, το Κολούμπια στέλνει τα Πούλιτζερ. Τα Πούλιτζερ. Ίδρυμα Μπότσι. Ίδρυμα Μπότσι. Στον Παπαδόπουλο. Εδώ στην Παπαδόπουλο. Στην Νικολάκης το γράψε. Συστηγαζόμαστε. Ίδρυμα Μπότσι και ο Ψάτ και τέτοια. Νικολάκης το γράψε. Λέω το 18. Και η SEM και τα λοιπά. Και άμα θέλει με τον Νίκο, θα το πάρει σπίτι του ή θα αφήσει το πέρα στα γραφεία του. Άλλωστε εδώ στο στούντο υπάρχει ένα που έχει πάρει βραβείο Ψάτ. Στέργιο. Για τη δημοσιογραφία. Στέργιο. Συγγνώμη, Στέργιο. Να μην πω πώ το πήρε. Το 11. Πώς το πήρε. Επικοινωνία. 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 Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Μπορεί και να προτείνει περισσότερα... και εμένα ο Γιώργος Μήνος για να το κάνω. Α, καλά, να προτείνω τον εαυτό μου πάλι. Ναι, δεν μπορεί να προτείνει τον εαυτό μου. Πρότεινε εμένα. Μισά-μισά τα λεφτά. Μισά-μισά για το άρθρο αυτό. Για το άρθρο αυτό και το σπορτάι. Όντως. Δεν δίνουν λεφτά πλέον. Δεν δίνουν. Δεν νομίζω όχι. Μόνο στο ένα βραβείο το καλό. Πριν πάμε στο διάλειμμα να πω το εξής. Να πεις. Δίνουμε σήμερα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express 65 ευρώ. FM και ενώ. Ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε. Έτσι. Στο 54222. Χαμηλή χρέωση του μήνου, μόλις 0,62 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Ένας νικητής παίρνει κούτρα τα γυαλιά 65 ευρώ. Τρία καταστήματα Opticon Express. Παύρου Μελάντικα στο κέντρο. 26 Οκτωβρίου, 28 στα δικαστήρια. Πολυτεχνείου 23 στη Νέα Ευκαρπία. Η υπόλοιπη κερδίζετε μια δωροπιταγή των 50 ευρώ να την εξαργυρώσετε όπως εσείς θέλετε. Ξέχασα να το πω στην αρχή. Το λέω τώρα. Έχετε μία ώρα σίγουρα γεμάτη και κάτι λεπτά. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπογιουρούμ. Εδώ είμαστε. Ο φίλος ο Κώστας λέει: γεια σας παιδιά, για το Χρύσανθο. Γεια σου Κώστα. Ο ΠΑΟΚ έχει 190 αγώνες και ο Άρης 66. Τι να λέμε τώρα, Κώστας πρώην Σοβιετική Ένωση. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι 190 του ΠΑΟΚ, αλλά τέλος πάντων είναι πολύ περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή είναι πολύ περισσότερη από του Άρη. Έχει πολλές περισσότερες συμμετοχές, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα παραπάνω από τον Άρη παρά τα χρόνια που έπαιξε. Πώς, έχει πάει 32 Europa League. Ό,τι έχει κάνει ο ΠΑΟΚ έχει κάνει και ο Άρης. Oh. Και ο Άρης έχει, είναι η μοναδική ομάδα και ρίσκουμε στην Ισπανία. Και εμείς, και εμείς φέραμε το Χατζηπαναγί. Μπράβο, και εμείς πήραμε βαλκανικό κύπελο.
Η μόνη ελληνική ομάδα που έχει πάρει διεθνή τίτλο. Εγώ δεν διαφωνώ ότι ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Όχι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια έχει πολύ καλύτερη παρουσία από τον Άρη. Δεν πήρε double. Ναι. Εγώ αμφισβητώ αυτή την υπεροψία και αυτή την έπαρση που έχει ο ΠΑΟΞης, που έχει 3 πρωταθλήματα και 6 κύπελα, 7 πόσα κύπελα έχει. Είναι και συμπεριφέρονται. Άκου λίγο, και συμπεριφέρονται. Πρωτάθλημα πήρε. Και συμπεριφέρονται, λες και έχουν 50 πρωταθλήματα. Αυτό εντάξει, λέω. Είναι, η έπαρση αυτή ήρθε από το. Στην Ευρώπη δεν έχουν κάνει τίποτα. Η έπαρση αυτή προήλθε από το χρήμα του Σαββίδη, όχι από τους τίτλους. Το οποίο αυτή τη στιγμή όμως το χρήμα του Σαββίδη είναι στο Ροστόφ. Το χρήμα φέρνει και τους τίτλους. Και δεν μπορεί να έρθει το εδώ. Το χρήμα έφερε και τους τίτλους. Έφερε 3 συνεχόμενα κύπελα, φίλε. Ναι. 3 συνεχόμενα κύπελα. Δεν είναι 3 κύπελα. Εντάξει. Είναι 3 συνεχόμενα κύπελα. Εντάξει, ωραία. Και ένα κλεμμένο, Στεριό. Και ένα κλεμμένο double. Α, κλεμμένο το double, αλλά όλο ότι πήραμε κύπελο με goal offside δεν είναι κλεμμένο. Άλλο το goal offside που είναι λάθος του διαιτητή. Και άλλο γιατί το άλλο τι ήταν. Το άλλο τώρα μπήκε goal και δεν το μέτρησε. Goal offside που δεν το μέτρησε. Βγήκε, πήγαν στα δικαστήρια. Τώρα δεν είναι. Ξεχνά το πέναλτι. Το κρέσπο δεν πειράζει, χαμηλώ στη μουσική. Γιατί το βάζε, θα το βάζε. Το έχετε δεδομένο, το βάζε. Δεν θα μπορούσε να το παραδείξει. Εσύ το είπες, φίλε. Όχι, όχι. Εγώ διάβασα το μήνυμα που ήταν εναντίον μου, όπως είδες. Λοιπόν, και το διάβασα μια χαρά και αναγνώρισα. Πάμε να ενημερώσουμε το φίλο και τους φίλους που μας έστειλαν μηνύματα στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα. Και που ρώτησαν Στέριο για την τηλεοπτική μετάδοση εκτός Ελλάδας. Λοιπόν, γιατί δεν είναι πολλοί φίλοι που. Σε ελεύθερο κανάλι. Ας τα πω μια φορά ακόμα. Πάμε. Τα δικαιώματα του ΠΑΟΚ για την Ελλάδα τα έχει ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και αποφάσισε να τα δώσει στο Open. Οκ, πάει. Εντάξει. Το εξωτερικό, Τουρκία, Γερμανία, Αγγλία, Μοζαμβίκη, τα έχει μπεσίκτας όλα. Ναι. Γιατί έτσι αποφάσισε η UEFA, για μένα σωστά. Σωστά, σωστά. Αφού σου λέει ότι ο εξουνούμενος δεν έχει το παραμικρό έσοδο. Όπως θα έχει ο κυπεδούχος με τα τηλεοπτικά του δικαιώματα, θα πάρει ο φιλοξενούμενος και στη χώρα τη δική του φυσικά. Και, αλλά στην υπόλοιπη, και στην υπόλοιπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω το Open σήμερα. Μέσω του διαδικτυακού του έτσι, καναλιού να παίζει στη Γερμανία και στην Αγγλία. Δεν μπορεί να δεν το δείξει. Παίζει, δεν μπορεί να το δείξει. Δεν μπορεί να το δείξει. Άρα λοιπόν. Ήταν δεν έχει το Open. Δεν θα το δείξει, απαγορεύεται. Σάιτ δεν έχει. Δεν έχει. Παίζει έξω. Δεν θα παίζει έξω. Πώς δεν παίζει έξω. Πώς θα το κάνεις αυτό. Πώς τεχνικά κάνεις, γίνεται, ρε. www.open.gr. Μπορεί να το κάνει. Ναι, βέβαια. Εντάξει, μωρέ, έχει 600 site από το δω. Τα IP και τα λοιπά. Θα μπορώ. Άμα έχω να σου πω κάτι. Αν έχω TTV ή Nova, δεν θα παίζει έξω. Έχω, είμαι συνδρομητής του OTE TV στο εξωτερικό. Γίνεται. Δεν βλέπω Open. Βλέπω. Τι θα κάνουν. Θα μπλοκαριστεί το σήμα του Open μόνο. Γίνεται. Ναι. Δεν το ξέρω. Ρωτάω. Δεν θα μπλοκαριστεί. Γίνεται. Δεν θα έχει πρόσβαση κάποιος σήμερα από τη Γερμανία στον αγώνα. Στο live του Open. Ωραία. Θα μπω στο αντίστοιχο τουρκικό κανάλι και θα το δω. Αυτό. Λοιπόν. Αυτό τώρα θα πει ο Στέργιος. Πάμε Στέργιο. Το παιχνίδι θα το δείξει το κανάλι D. Εντάξει. Θα έχει ελεύθερο. Σε όλες τις χώρες το παιχνίδι, φυσικά με τουρκική περιγραφή. Μπορείτε να πάρετε εικόνα από το κανάλι D, να βάλετε και λίπερο και θα είστε μια χαρά. Στο Open, ποιος θα πεταδεί, εγώ. Ο Σπυρόπουλος, φαντάζομαι. Φενέρμπαξε, bye bye. Ο Σπυρόπουλος τι έχει, σύμβαση με όπτη υπάρχει στο τέτοιο. Επικοινωνία. Συγγνώμη, πώς γίνεται αυτό, μπορούμε να δουλεύουμε εμείς ταυτόχρονα σε 3 κανάλια. Έχει συμβάσει, φίλε. Τι σύμβαση, ημέρα. Ναι. Κάνει ο ίδιος αυτή τη συμφωνία με το κανάλι. Παιδιά, θα με αφήνετε να κάνω μεταδόσεις όπου γουστάρω. Θέλετε Σπυρόπουλο. Τι όπου γουστάρω, ρε φίλε. Τι. Με ποιον υπογράφεις, ΣΥΚΑ, πού πληρώνεις, ΕΦΚΑ, αυτά τέτοια. Ελεύθερος επαγγελματίας είναι, τι. Μπορεί. Ρωτάω, να πάω κι εγώ. Συγγνώμη, άμα κάνεις εσύ σύμβαση με το Λίμπερο να κάνεις εκπομπή εδώ. Στο Μέγκα. Και μέσα στον όρο, και μέσα στη σύμβαση βάλεις όρο ότι μπορώ να κάνω εκπομπές και σε ραδιόφωνο της Αθήνας. Και το δεχθεί ο Λίμπερο, το κάνεις. Ναι, ρε φίλε, αλλά μέχρι την Πέμπτη το μετέδει το ΠΑΟΚ TV, την Τρίτη το μεταδίδει. Όταν μέσα σε 3 μέρες κατευθείαν με επιλέξανε. Αυτά είπαμε. Τέλος πάντων. Με επιλέξανε κατευθείαν. Ο Σπυρόπουλος είναι, ρε φίλε, στο Open. Στο Open. Στο δυναμικό του Open είναι ο Σπυρόπουλος. Α, είναι και στο Open. Α. Δεν βλέπει Open καθόλου, δεν βλέπει. Μέγκα βλέπει. Κόκκινο ποτάμι. Μόνο Μέγκα. Ούτε Μέγκα βλέπει. Καρπετόπουλο. Ολυμπιακάρα. Όχι, Σοφία βλέπει. Αναστόπουλο. Αναστόπουλο, Ιωάννου, Καρπετόπουλο. Θα πούνε καμιά πραγματικότητα. Δεν θα είναι ο Τάσος ο κάκος για να σχολιάζει τις φάσεις. Φυσικό είναι, ρε φίλε. Τώρα μην αρχίσουμε τα τηλεοπτικά. Πες μας Στέριο. Συνημερώνω λοιπόν, Χρήστε, ότι ο Σπυρόπουλος είναι στο Open. Στο Open. Δεν ξέρω. Εντάξει. Εγώ στο Open ξέρω μόνο τον Παπαθεοδόρο και τον Κόλκα. Και τον Βασιλόπουλο. Και τον Ατρίδη. Και τον Πάνο Μπλέτσο που είναι φίλος μου. Και τον Ατρίδη. Όχι Μπλέτσο, πώς θα είναι Πάνο Βόγλι. Τον Ατρίδη που είναι φίλος μας. Α, δεν είναι στην εκπομπή ο Γρηγόρης. Υπάρχουν νόμιμοι τρόποι. Δεν θα κλέψεις κάποιον. Να δεις από το εξωτερικό ακόμα και από το Open. Δεν το αναλύσω στο. Υπάρχουν και νόμιμοι τρόποι μια χαρά μέσω διαδικτύου. Δεν είναι παράνομο.
να το βλέπεις. Παρόλο που κάνατε μια ολόκληρη εκστρατεία να λέτε ότι τα site κτλ. Δεν είδα να διώκεται κανένας επειδή βλέπει από το site φουφουτος.gr το παιχνίδι. Δεν μπορεί στην πειρατεία, Χρήστα, να την πολεμήσει, το έχουμε ξαναπεί. Και μπορεί να την πολεμήσει η Premier League και το Champions League. Ωραία. Και τα βλέπει όλα δωρεάν στο κινητό. Εντάξει, γιατί είχα μια αίσθηση ότι όταν βγήκε το Pop TV. Εντάξει, ότι η ράμπο τη τεχνολογία θα του πιάναν όλου. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα γιατί δεν του πιάνανε όλου. Ούτε UEFA και FIFA. Και δεν σε ικανοποιεί και σαν τηλεθεατή. Δεν μπορεί, κάνει, δεν το βλέπει. Δεν μπορεί γιατί είναι δορυφόρο, ρε παιδιά. Γι' αυτό δεν μπορεί. Γιατί αυτοί παίρνουν από το δορυφόρο το σήμα. Και πώς το παίρνουν εδώ. Πώς θα το δώσει. Πέρα, το δώσει δορυφόρο για να το δίνει οι υπόλοιποι. Λοιπόν. Το Παναθηναϊκό στη Βίσπαρη φίλος... το δώσα, άκουσα πάρα πολύ καλά λόγια. Ναι, ναι, έπεσε το σερβερ. Εντάξει. Με τη Μαρκό. Καθαρχή και δύσκολη. Άρα, Στέργιο, κάποιο που είναι στη Γερμανία, Έλληνα και θέλει να δει. Πάω Μπεσίκτας. Ή θα βρει κάποιον φίλο του που νιώθει από ίντερνετ και τον πει αδερφέ, πώς μπορώ να δω κάτι που απαγορεύεται να δω στη χώρα να το δω. Εύκολο. Αυτοί ξέρουν καλύτερα, ρε. Αυτοί στη Γερμανία, παιδιά, στο εξωτερικό. Άκου λίγο. Στο εξωτερικό, Στέργιο. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι έχουν ψαχτεί πολύ περισσότερο από όλους μας. Ναι, γι' αυτό πήρε τηλέφωνο και ρώτησε. Θα μπει στο κανάλι, δεν ξέρουν όλοι. Δεν ξέρουν όλοι. Δεν ξέρουν όλοι. Ή θα βρείτε κάποιο τσακαλάκο, ξαναλέω. Υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να κάνετε ένα προγραμματάκι και να βλέπετε ό,τι θέλετε από όπου θέλετε. Νόμιμοι. Εντάξει. Νόμιμοι. Ναι, και το άλλο είναι να δείτε το παιχνίδι από το κανάλι. Στο κανάλι, τελείωσε. Είτε με τουρκική περιγραφή, είτε να βάλετε λίμπερο. Χωρίς ονή. Φενέρμπαξε, bye-bye. Μια καθυστέρηση θα έχει. Δεν θα έχουν καθυστέρηση, γιατί καθυστέρηση θα έχει και το λίμπερο μέσω ίντερνετ, ναι, και το κανάλι αυτό μέσω ίντερνετ, αλλά θα πέσουν μαζί και θα κολλήσει. Μακάρι, και τα δύο. Μακάρι. Εντάξει. Μακάρι να πέσουν μαζί. Εντάξει. Δεν θα μείνει πάντως ο άνθρωπος που να μην δει το παιχνίδι. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξαναλέω, κανάλ D, όπως το ακούτε. Κανάλ, πατήστε ένα κενό και D. Θα το πιάνουν αυτό. Φενέρμπαξε, bye-bye. Αυτό θα το πιάνουν, ναι. Και με το πανάστο... Είναι ελεύθερο, το ελεύθερο τουρκικό είναι αυτό. Με το πατά στο κανάλι. Σου βγάζει μια φωτογραφιάρα ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. 9 η ώρα. Σαλή 9. 9 η ώρα και στη Γερμανία. Στην Τουρκία, ρε Χρυσαθέ. Άλλο στην Τουρκία, ρε φίλε. Στη Γερμανία, τι ώρα είναι το μάτσα. Νομίζω είναι μια ώρα πίσω στη Γερμανία. 8. Ό,τι είπα. Ό,τι είπα. Ό,τι είπα. Έχει κάτι τουρκικά σύρια, βλέπω το κανάλι. Μια χαρά. Και Κίμογλου. Ελληνικά σύρια στην Τουρκία δεν βλέπουν. Γεννή Χαγιά. Κωνσταντίνου και Ελένες βλέπουν. Στο Skype. Να δουν την Κώστα. Ο Αλαφού. Εμείς εδώ τα βούρλα εμείς. Ο Αλαφού με τον Τούρκο, τα Survivor και τα Serial. Αλαφού, Σταρ. Μια χαρά. Ο μεγαλοπρεπής. Δεν μας ενοχλούν αυτά όμως, Κώστα. Η τουρκική προκλητικότητα. Τα τουρκικά τα Serial. Αυτά τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε. Αυτά βλέπετε. Είναι, Κώστα, το ξέρεις πολύ καλά. Δεν τα βλέπω ευτυχώς. Βιομηχανία τα τουρκικά σύρια σε όλο τον κόσμο πλέον. Και δίνουν πολλά χρήματα και έχουν καταφέρει μέσα από τα σύρια να προβάλλουν και την εικόνα που θέλουν. Τα μέρη τους, αυτά, εντάξει. Εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Και δεν μπορείς να κάνεις ένα σύρια να πάει στο εξωτερικό λίγο να δει και τη χώρα σου κάποιος άλλος. Οι Τούρκοι μια χαρά το δουλεύουν. Και τα περισσότερα σύρια έχουν και την υποστήριξη των κυβερνήσεων. Καλά, εννοείται. Καλημέρα, παιδιά από Κρήτη. Πάμε για επακούμβηση 2-1 σήμερα, εκτός αν η φρεγάτα Πασχαλάκης κάνει κανένα πελέργο λιγμό και μας επακουμβήσουν. Επακουμβήστε τους, λέει ο Γιώργος. Το έστειλε νωρίτερα στην εκπομπή, τώρα έστειλε σε εμάς το επακουμβήστε τους. Ο Μπατμανίδης είπε το ωραίο το πρωί. Ποιο? Και άμα κάνει, λέει, την έξοδο του Μεσολογγίου ο Πασχαλάκης. Και ο άλλος κατευθείαν του λέει. Έχουν ωραίες ατάκες το πρωί, τους ακούω. Λοιπόν, και του λέει ο Κόλκας, γιατί το μιλάς! Γιατί το μιλάς! Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Λοιπόν, εδώ μου έχουν στείλει διάφορους τρόπους που βλέπουν τα παιχνίδια στη Γερμανία. Τώρα μην είπαμε αυτό, καταρχήν δεν κάνει να το πούμε. Οι νίκες μας στην Ευρώπη, λέει Χρήστα Δεκάπιος, είναι πιο πολλές από το σύνολο του παιχνιδιού σας. Παίζει να είναι αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά μπορεί. Είναι πιο πολύ το παιχνίδι. Μπορεί. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχεις παίξει καμιά 100 παιχνίδια μαζεμένα γιατί πήγες 5 χρόνια στους ομίλους. Ναι, πιθανόν να είναι. Παρ' όλα αυτά δεν έχεις το ID το που έχω εγώ. Στέργιο. 28 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Μην πεις ότι και αυτό το ρεκόρ δεν υπάρχει. Δεν γίνεται. Και αυτό δεν ισχύει. Στέργιο, τι ακούμε, ρε φίλε. Ακούτε, Κώστα, πραγματικά γεγονότα που Στέργιο. Δεν τα ακούτε αλλού. Αυτό ακούτε. Κώστα. 28 λοιπόν, αγώνες αίτητος πού? Στην έδρα του. Στην Ευρώπη. Συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Ούτε δύο δεν μπορεί να παίξει ο ΠΑΟΚ συνεχόμενα. Στέλιο. Γιατί χάνει από τη Βίνι Βίντι Βίτσι. Που κορόιδευαν την ΑΕΚ και λέγανε. Ναι, φίλε. Εντάξει, και εγώ αν παίξω με τη Βίντι θα περάσω. Εγώ αποκλείστηκα την Μπενφίκα. Και ήρθε φίλε. Η Βίντι και του κέρδισε μέσα έξω. Μας έχετε ξεφτυλίσει. Εχθές βγήκε και η τρίτη φανέλα του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Σε μαύρο έτσι χρώμα. Για να τη δω. Σχεδόν μαύρο είναι.
Σκέτο μαύρο δεν έχει κάτι, μισό λεπτό θα σου το δείξω. Νομίζω ότι. Και εμείς κάναμε πέντε φανέλες όλες μία και μία, και ο άλλος έκανε μία μονόχρωμη και όλοι λένε. Τι φανελάρα είναι αυτή, ρε! Πω, πω φοβερή! Αυτή μονόχρωμη, εκείνη με τη ρίγα είναι το. Η πιτζάμα. Πιτζάμα την είπε, Στέργιο. Ωραία. Ωραία πιτζάμα. Μαύρη, ωραία. Η δεύτερη που είναι ρετρό τη σεζόν 86-87 με τις ρίγες είναι πάρα πολύ ωραία. Η πρώτη είναι λίγο αμφιλεγόμενη. Με τις πολλές ρίγες, τις λεπτές. Α, του διαιτητή. Δεν μου άρεσε. Εμένα θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Του διαιτητή του ράγκη. Λέω ευγενικά. Αλλά η δεύτερη και η τρίτη. Του πολιτή του Footlocker. Η δεύτερη και η τρίτη είναι μια χαρά. Ποια θα φοράτε. Η δεύτερη καλούτσικη είναι, εντάξει. Σήμερα δεν θα βάλω. Για την πρώτη. Πρώτη, την πρώτη θα βάλω. Με τη... Η Ασπρόμβερη Γε και η Μπεσίκτα. Αφού είστε, είστε γηπεδούχοι. Με την Πορτοκαλί η Μπεσίκτα. Πρώτη εδώ. Πορτοκαλί η Μπεσίκτα. Δεύτερη είναι Πορτοκαλί. Πρώτη εδώ. Το είπε, ε. Πρώτη εδώ. Ο διαιτητή. Αυτό που δώσε το μουσατέ πέναλτι κατά του Άρη στο Άρη Σπάουκ 1-2. Με τον Ντόβερι. Το ανύπαρκτο πέναλτι. Το ανύπαρκτο. Σφαγή του Άρη. Ανύπαρκτο πέναλτι και κερδίσατε. Άλλη μία. Ανύπαρκτο. Σφαγή του Άρη. Μήνυμα του Μπερμπάτοφ μέσω του Γιώργου Σαββίδη. Σα θυμήθηκε. Καλά. Προφανώ τον θυμήθηκε ο Γιώργο και μα θυμήθηκε και ο Μπέρμπα. Και τι είπε. Ο οποίο βγάζει βιβλίο τώρα, δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει στο εξωτερικό. Άγχο μηδέν. Μήνυμα για όλο τον κόσμο και όλα τα αδέρφια μου στον ΠΑΟΚ. Μπράβο, ρε Ντίμητρα. Σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Καλή τύχη, θα σας παρακολουθήσω. Ωραίος. Και θα σας υποστηρίζω όπως πάντα. Και επειδή παίζετε με την Μπεσίκτας, έχω ποστάρει ένα γκολ που πέτυχα εναντίον τους. Να το δείτε. Με άλλη ομάδα όμως. Με τη Μάντσεστερ. Λοιπόν, αυτά και για τον. Έχω ποστάρει και ένα τέτοιο. Να πάρω και τα χτυπηματάκια μου. Εντάξει, να κάνουμε. Αυτά είναι όλα. Στο βιβλίο θα γράφει πως έτυχε με 200 στο δρόμο της Μεσήμβριας. Άντε και παθαίνανε ταράκουλο όλοι κάτοικοι εκεί. Με την. Και αυτό σε πείραξε τώρα. Ναι, με πείραξε, ρε. Εντάξει, να κάνουμε. Δεν τρέχετε εκεί πέρα. Μπουγκάτι είχε, τι είχε. Είχε ένα. Ένα τεθωρακισμένο. Ένα δυστυχώ. Θετική στον κορονοϊό η Αγγελική Ιλιάδη. Κοίταξε, αυτό τώρα που έγινε με την. Η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου είναι η Αγγελική. Ναι, όντως. Αυτό που έγινε με, την, με τους Σλοβάκους. Και λέει ο άλλος, στο μόνο πράγμα που είναι θετική εδώ και χρόνια. Ζηλιάρη. Ζηλιάρη. Ναι. Λοιπόν, που αν τη δεις θα ζαλιστείς από κοντά. Πάμε παραπάνω. Παρακάτω. Λοιπόν, είναι αυτό φυσιολογικό τώρα που έγινε επειδή ο φυσιοθεραπευτής είχε κορονοϊό. Α, ναι, φοβερό. Να αυτό. Αποκλειστεί η ομάδα ολόκληρη. Φοβερό, δύο ομάδες αποκλείστηκαν. Καλά, εγώ σου λέω τώρα για την. Για την η Πρίστινα και η Μπρατισλάβα. Γιατί την Μπρατισλάβα την είπανε. Οκ, okay, είναι αυτός, πρέπει να κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι τεστ. Αν είμαστε αρνητικοί, παίζουμε. Όχι, άκου να σου πω πώς έχει το θέμα. Ναι. Η Σλόβαν έπρεπε να παίξει με την Κλαξβίκ στις 21 Αυγούστου. 21. Ο αγώνας δεν έγινε γιατί οι ομάδες Σλοβακίας ήταν σε καραντίνα μετά από ένα θετικό κρούσμα κορονοϊού. Ναι. Μετά από σύσκεψη, η UEFA αποφάσισε ότι ήταν ευθύνη της Σλόβαν και κατακύρωσε τον αγώνα στην ομάδα από τα νησιά Φερόες με 3-0, άρα και με την πρόκριση. Ναι. Γιατί είναι ευθύνη, τι εννοείς είναι ευθύνη. Γιατί σου λέει έπρεπε να τηρήσετε τα μέτρα, δεν τα τηρήσατε, κολλήσατε, πήγατε στο να παίξετε με κορονοϊό. Οπότε. Α, πήγαν να παίξουν με κορονοϊό χωρίς να ενημερώσουν από πριν. Η ομάδα ήταν σε καραντίνα και δεν μπορούσε να πάει, προφανώς. Συγγνώμη, τώρα α πούμε έχει την Ξάνθη. Έχει την Ξάνθη ένα κρούσμα, έτσι. Ναι. Προχθές και αναβλήθηκε τον Παράζ. Ναι. Και είπανε, θα κάνετε τεστ όλοι οι υπόλοιποι ναι. και θα παίξετε κανονικά. Δηλαδή και στη Γερμανία και στην. Εφόσον βγουν αρνητικά. Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν είχε δύο παίκτες. Τα δεύτερα τεστ, βέβαια. Ναι, ωραία. Οι δύο παίκτες λοιπόν της Ατλέτικο δεν παίξανε στο παιχνίδι. Η υπόλοιπη ομάδα έπαιξε. Εδώ γιατί δεν ίσχυε το ίδιο. Νομίζω ότι και κάτι άλλο έχει συμβεί και δεν είναι ακριβώς όπως τα. Ότι ναι. το απέκρυψαν. Το διαβάζουμε, όχι. Τι. Ότι πήγαν εκεί και διαπιστώθηκε εκεί. Μπορεί να είχαν και παίκτες. Μήπως διαπιστώθηκε εκεί. Και γι' αυτό πήγε σε καραντίνα όλη η ομάδα. Προσπαθώ να καταλάβω τη διαφορά. Μήπως διαπιστώθηκε εκεί. Πήγαν εκεί. Δηλαδή δεν είπαν από πριν αυτός έχει καραντίνα, τον βγάζω απ' έξω. Άρα δεν μπορείτε να παίξετε. Κάτι ανάλογο συνέβη και στην περίπτωση της Πρίστινα, η οποία έπαιζε στο Γιβραλτάρ με τη Lincoln Red. Πέρασε το Γιβραλτάρ δηλαδή και η τέτοια ναι. στους ομίλους του Γιουρόπα. Αλλά μετά την αναχώρηση της ομάδας από το Κόσοβο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν παίκτες που είναι θετικοί. Η Πρίστινα αποφάσισε να φέρει ενισχύσεις με άλλους παίκτες που ταξίδευσαν από το Κόσοβο, αλλά και αυτοί βρέθηκαν θετικοί. Συνολικά 8 παίκτες πριν στην ήταν θετικοί με αποτέλεσμα να χάσουν τον αγώνα με 3-0. Αυτό το καταλαβαίνω. 8 παίκτες. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, γίνεται χαμός. Εδώ μιλάμε για έναν ο οποίος είναι ο φυσικοθεραπευτής. Σκάνδαλο. Και κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα. Δεν γίνεται επειδή ένας μασέρ έχει κορονοϊό να μπαίνει όλη η ομάδα σε καραντίνα να αποκλείσει από την Ευρώπη.
Κάτι άλλο έχει συμβεί, απλώς ακόμα δεν έχει μεταφραστεί, δεν έχει περάσει. Μήπως δεν κάνανε τέτοιο, μήπως δεν κάνανε το τεστ, μήπως πήγανε εκεί και τους βρήκανε αυτοί, δηλαδή τους πιάσει η UEFA σε έλεγχο, καταλαβες. Στον διαφορετικό. Να σε πιάσει η UEFA και διαφορετικό το να έχει ένας, γιατί μα το είδαμε να συμβαίνει κιόλας. Λέγανε αυτοί οι δύο που έχουν κορονοϊό μένουν εκτός αποστολής. Ταξίδεψε στα νησιά Φερόε και μπήκε σε καραντίνα μετά από απόφαση των αρχών των νήσων Φερόε. Άρα τους πιάσανε και πέρα. Και αυτό γιατί ένας παίκτης από τη Σλοβακία βρέθηκε θετικός και στα δύο. Εδώ λέει ναι. Και έτσι το μάτσο ήταν προγραμματισμένο, δεν μπορούσε να γίνει. Άρα τους πιάσανε εκεί, το απέκρυψαν αυτό. Για ποδοσφαιριστή, εγώ διαβάζω. Ναι, για παίκτη. Όχι για μασέρ. Για παίκτη. Για αυτό σας είπα ότι μπορεί να γίνει λάθος. Έτσι με απόφαση το μάτσο ανάμεσα με την Κλάξ 19 μετατέθηκε στις 21. Για να γίνουν εκ νέου τα τεστ, δεν θα διεξαχθεί. Η Σλόβαν έχασε το μάτι 3-0. Και γιατί σου λέει παίξει με τις ακαδημίες σου. Και η Κλικσλάβικ θα παίξει με τη Young Boys. Δεν προκριθεί στον όμιλο. Young Boys δηλαδή. Στο δεύτερο προκριματικό. Το ίδιο έγινε λέει και στον αγώνα κτλ. Της Πρίστινα που σας είπα πριν. Φυσικά το πρόβλημα λέει παραμείνει αν με το καλό περάσει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ όφη και κληρωθούν για μάτια εκτός Ελλάδος. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί αν υπάρχει θετικό τεστ. Αυτόματα θα μπαίνει όλη η ομάδα σε καραντίνα. Αυτό τι λέει ο Ερντογάν. Η Ελλάδα λέει οδηγείται στο χάος. Ποιο χάος, ρε. Όχι, η Ελλάδα εννοεί το χάος στην Avtex. Ότι αν βρεθούν μπροστά στα καράβια μας στα ελληνικά θα έχουν πρόβλημα. Ναι, όπως είχε και αυτό που σε διεμβόλησε. Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω το εξής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport DNA, υπάρχει επίσημη πρόταση από την Nova σε όφυλα μία Πανετολικό Βόλο Ξάνθη. Είναι σημαντική εξέλιξη γιατί στη διαφορετική περίπτωση. Το μέτωπο των 7, οι 5 ομάδες που είπα στην Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ έχουν πει ότι δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έκανε λοιπόν το συνδρομητικό προτάσεις σε όφυλα μία Πανετολικό Βόλο Ξάνθη. Στον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό δεν χρειάζεται να κάνει γιατί έχουν τις δικές τους πλατφόρμες με τα συν και τα πλην. Ναι. Άρα, αν συμφωνήσουν οι 5 και πάνε στην Νόβα, θα έχουμε κανονικά 12 του Σεπτέμβρη σέντρα στην Super League. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα νούμερα των προτάσεων της Νόβα στις 5 ομάδες. Αλλά λέει το ρεπορτάζ Sport DNA, μιλάμε για επταψήφιο νούμερο. Και επταψήφιο. Και υπάρχει διαπραγμάτευση. Δεν μπορεί να είναι 600.000 ευρώ. Ναι, μωρέ. Τι έχουν να δώσουν στον ελληνικό αθλητισμό. Τι εννοείς επταψήφιο. Οι γκάγκες. 1,1 εκατομμύριο. Για ποιο λόγο. Είμαι η Νόβα. Για ποιο λόγο. Ανταπόδοση από την Ξάνθη με 1 εκατομμύριο. Ναι, με 30 συνδρομές. Ή από τον Πανετολικό που το αγρίνιο για να κάνω 1 εκατομμύριο πρέπει να έχει 200.000 κατοίκους. Δεν το βλέπω έτσι, το βλέπω στρατηγικά ότι έχω όλες τις ομάδες και δείχνω όλο το πρωτάθλημα. Το βλέπω εκβιαστικά για να παίρνω τα λεφτά. Το βλέπω όποιο, στρατηγικά, παιδιά, εδώ, σαν μάρκετινγκ γιατί εδώ, πρέπει να έχω εδώ, όλες τις ομάδες. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε συμμαχία με αυτές τις ομάδες θα έλεγε άλλα πράγματα. Θα έλεγε άλλα πράγματα. Εδώ παιδιά μιλάμε για εμπορικότητα. Είναι εμπορικός ο ΠΑΟΚ. Ναι, είναι εμπορικός ο ΠΑΟΚ. Θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός, παραδείγματος χάρη, παρόλο που δεν τον γουστάρω, εγώ τον παραδέχομαι. Σου λέει, δεν γίνεται. Παρόλο που τα 5,7 για μένα είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Παρόλα αυτά σου λέει, δεν γίνεται να δίνεις την ΑΕΚ 6,5. Και σε μένα 5. Και σε μένα 5,7. Και στον Ολυμπιακό 11. Σωστός. Αυτό λοιπόν εγώ το σέβομαι του Παναθηναϊκού. Ναι, εντάξει. Δεν γίνεται όμως να μου λες ότι πρέπει να βάλω το Βόλο που δεν έχει καν κόσμο στο γήπεδο, έχει 110 φιλάθλους. Ούτε οι γονείς των παιδιών δεν πάνε. Πάνε οι δημοτικοί σύμβουλοι. Μπράβο. Δεν είναι σωστό. Πολύ καλή η παρατήρηση. Υποχρεωτικά. Ναι. Να μου πεις για τον Όφη, να πω ναι. Οκ. Είναι Όφη. Είναι Όφη. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά τώρα δεν γίνεται να μου λες η Ξάνθη ο Πανετολικός και έχεις δυνατότητα να είσαι στο τέτοιο. Πολύ ωραία. Βρες και παίξε. Γιατί πρέπει δηλαδή να εκβιάσεις να έχεις τηλεοπτικό. Δεν κατάλαβα. Από πού και ως πού. Γιατί σου λέει ρε φίλε, βάλαμε και εμένα. Να βάλαμε και εμένα. Να παίξω. Να με παίζει στο κανάλι και δώσουμε ένα. Δεν πουλάς! Δεν πουλάς! Ιδιωτικό είναι. Δεν πουλάς! Γιατί για να έχεις όλο το προϊόν ενιαίο, πρέπει να έχεις και εμένα. Και εγώ είμαι μέρος του προϊόντος. Δεν σε θέλω. Δεν θέλω να δείξω Βόλος Ολυμπιακός. Θέλω να δείξω. Θα έρθω και θα σου δώσω 50 χιλιάρικα μόνο για εκείνο το μάτς. Θέλω να δείξω Βόλος Ολυμπιακός. Δεν γίνεται να υποχρεώνουμε μια ανώνυμη εταιρεία. Βόλος ΠΑΟΚ, Βόλος Παναθηναϊκός. Μια ανώνυμη εταιρεία δεν μπορείς να την υποχρεώσει να δίνει λεφτά. Μα το δίνει, σου είπα, για στρατηγικούς σκοπούς το δίνει. Για δικό του λες την υποχρεώνουν. Το προϊόν. Το μαχαίρι στο λαιμό. Ναι, όταν λες δεν κάνω το τέτοιο, διακυβεύεται και τα άλλα που έχει πάρει. Φυσικά. Είναι σαν διέξοδο. Λέει δεν ξεκινάω το πρωτάθλημα. Εκβιάζεις. Λέει δεν ξεκινάω το πρωτάθλημα. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν γίνεται όποτε θυμόμαστε να λέμε είμαστε εμπορικοί και εμείς αξίζουμε παραπάνω κτλ. Και όποτε θυμόμαστε να πηγαίνουμε στην άκρη. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνω ότι είναι τακτική. Ο Βόλος δεν έχει 6 μάτς. Ποιος Βόλος? Ο Μπέος. Γιατί να πάω εγώ στην Νόβα, βγει ο Μπέος και με ξεφώνιζε.
και έλεγε ότι δεν με έχει πληρώσει και αποδείχθηκε μετά ότι όλες τις ομάδες στον κορονοϊό της είχε πάει πίσω και είχε το δικαίωμα να το κάνει κιόλας για δύο μήνες. Για ποιο λόγο να την πάρω εγώ αυτή την ομάδα και την δώσω λεφτά? Δηλαδή έρχεται ένας χορηγός εδώ πέρα, είναι ένας εδώ πέρα και ξεφωνήσει για τον Λίμπερο. Και εγώ θα υποχρεωθώ ως Λίμπερο μετά να του δώσω αυτού λεφτά? Τι λέτε τώρα ρε παιδιά? Όλους εγώ θα ήμουν, αν ήμουν όδα, τους έπαιρνα όλους εκτός από τον Βόλο. Άρτε πάλι. Και ας ανέβει στην πλατφόρμα του PUBG TV. 18 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη χθες. Λίγα είναι αυτά. Πλύντε κανένα χέρι, βάλτε καμιά μάσκα. 18 είναι λίγα από τα 90 που είχαμε κοστίσει. Για να μην αφήσουμε. Γκάγκες. Χαλκιδική. Να μην αφήσουμε αναπάντητα ερωτήματα, για να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, για πες. 190 οι αγώνες του ΠΑΟ χρήσατε. Δεν είναι τελικά πολύ που είπες. 190. Ναι, είπες ότι μου φαίνονται πολύ. Μου φαίνονται, είπα. Δεν είναι πολύ, αυτοί είναι οι αγώνες. Εμένα μου φαίνονται λίγοι. Θα μπορούσε να είναι κάτι στα 2,45 αν ο ΠΑΟ δεν έβαζε τα μάτια του σε πολλά παιχνίδια. Νίκες 69. Πόσα μάτσα έχεις, 66? Δεν ξέρω, δες το, 66 λέει ο συνάδελφος. 69 νίκες ο ΠΑΟΚ, 54 ισοπαλίες, 67 ήττες, 253 γκολ υπέρ, 247 κατά. Μια χαρά. Υγεία πάνω απ' όλα. Ωραία. Λοιπόν, τέλος το ένα το μάτς στο Champions League του ΠΑΟΚ. Τέλος το δεύτερο ημίωρο. Στο προθάλαμο του Champions League, γιατί αυτό δεν είναι Champions League και πολύ. Στο προθάλαμο, να είμαστε και ακριβείς. Τέλος το δεύτερο ημίωρο. Φτάσαμε ήδη στη μία και. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα με περισσότερη ανάλυση. Η Νόβα δεν πλήρωσε το Βόλο, λέει, μήνες, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Τι σχέση έχει ο κορονοϊός? Είχε δικαίωμα να το κάνει. Μέσα στον κορονοϊό ήταν οι προβλεπόμενες πληρωμές. Κονορόιε. Τα παράπονα τα αρχικά του Δημάρχου ήταν πριν τον κορονοϊό, Χρυσάνδε. Ο Δήμαρχος, εγώ διάβασα τον Δήμαρχο που βγήκε και είπε ο Δήμαρχος ότι είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό που έκανε. Μάλιστα. Τον ίδιο τον, ίδιο τον Πέο διάβασα. Αλλά αυτό να προασπίζεται. Θα βγάλουμε τον Δήμαρχο. Να μας τα πει εδώ. Το βγάζουμε. Όχι. Έλα ρε παιδιά. Δεν μου αρέσει. Θα το βγάλουμε μαζί με τον Κούγια. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας στα For All Stores. Επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση Seven Years For All. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό των αθλητών. Τελειώνουν οι μέρες, πραγματικά. Α, έχω κάτι κουπόνια, δεν τα συμπλήρωσα. Διεκδικήστε μια θέση ανάμεσα στους 50 μεγάλους τυχερούς. Όσα προϊόντα επιλέξετε, τόσα κουπόνια δικαιούστε. Και εννοείται ότι προϊόντα λέμε παγωτά, επώνυμα προϊόντα, energy drink, energy coffee, αναψυκτικά και φυσικά το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, Μπαρονές Αράμπικα 100%. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο forallstores.gr. Κερδίζετε ένα πεζό φοβερό, εκπληκτικό, 208, 7 σκούτερ, 7 ποδήλατα, 7 κινητά Apple iPhone, 7 PlayStation 4, 7 Nikon DSLR, 7 GoPro Hero 7 και 7 τρίμερα στο πήλιο. Και πάμε από το πήλιο. Από το πήλιο. Στο Δέρμιο. Στο Δέρμιο. Στο Δέρμιο. Μήπως φύγανε. Φύγατε, Νίκο. Όχι ακόμα. Νίκος Παπαδόπουλος μαζί μας. Μαζί μας ο Νίκος Παπαδόπουλος από το Δέρμιο. Ανθουλάκης Smart Trans, χορηγός προετοιμασίας του Άρη. Αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές σε οδικές μεταφορές, Ανθουλάκης Smart Trans, τηλεφωνάκι 753024 και anthulakisltd.gr. Μαζί μας και η Injection Service, ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα στην Injection Service. Θα μπείτε, θα κατεβάσετε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store, που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Και εδώ έχουμε τηλεφωνάκι 933-787 για περισσότερες λεπτομέρειες. Νίκο, τι γίνεται, τελευταία μέρα, φεύγετε? Το μεσημεράκι, σε κανένα δύο ώρα λογικά θα φύγουμε κι εμείς για να πάμε προς Σκίδρα για το φιλικό το απογευματινό με τον Πασεραϊκό. Ωραία. Άντε, φτάνει τόσες μέρες διακοπές που έκανες εκεί. Ήπιατε, φάγατε, καθαρό αέρα. Διακοπές. Την μπιφτέκια, μπριζόλες διάβαζα, τάβλι παίζατε, βόλτες στο δάσος κάνατε. Τι και άλλο, την ομάδα βλέπατε, ναι. Άλλοι θα πληρώνανε για να κάτσουν να τα κάνουν όλα αυτά. Τι θα τρώγαμε, Χρυσή, πατατάκια θα τρώγαμε δηλαδή, τι θα τρώγαμε. Να φάτε φασολάκια, ρε φίλε, μπιζέλια. Φάτε ένα τοστ. Φάτε ένα τοστ. Κώστα, ή παστέλια. Όλο μπριζόλε και μπιφτέκια. Παστέλια θα τρώμε. Φάτε ένα τοστ, ρε παιδιά. Έτσι. Ένα τοστ. Άλλωστε, εσύ Κώστα δεν τρώσαι και πολύ, έτσι είναι. Και τι, και πήρε δύο σάντουιτς. Έπρεπε να φας και πατάτες μαζί. Την ιστορία με τα παστέλια, Νίκο. Την κοκακόλα, εγώ θα την πληρώνω, Νίκο. Δεν νομίζω να έπνιξε εγώ ακόλες εκεί. Ναι. Ήρθε ο άλλος και μου έφερε τον καφέ. Δεν πίνω θρακούχα έτσι κι αλλιώς. Μπράβο, μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο. Ναι, ναι. Οικονομικός μας βγαίνει. Οικονομικός. Και για πες τώρα, τελείωσε δηλαδή η προετοιμασία τώρα εκεί πέρα? Ναι, ουσιαστικά, το βασικό στάδιο ουσιαστικά τελείωσε, ναι, διότι ναι.
Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει οριστικά με το φιλικό της Παρασκευής και η ομάδα είναι σε μια φάση αναμονής, αλλά όπως και να έχει... Για ξεκινά λίγο από αυτό, γιατί έχει κάτι δημοσιεύματα στη Γερμανία ναι, τώρα. Ναι, ναι. Σήμερα μετά το φιλικό η αποστολή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, αυτό είναι δεδομένο. Γίνει δεν γίνει το φιλικό της Παρασκευής. Αν δούμε θα έχουμε και κάτι νεότερο μέχρι το απόγευμα. Mm-hmm. Θα πάει στη Σκίδρα, θα παίξει τον Πασεραϊκό και θα γυρίσει στην Θεσσαλονίκη ομάδα. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα αυτό το οποίο αναφέρει και η Σάλκε σήμερα σε μια πρωινή ανακοίνωση που έβγαλε είναι ότι υποβλήθηκαν άπαντες και οι παίχτες και το staff και οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου που διαμένει αλλά και οι υπάλληλοι του προπονητικού σε τεστ κορονοϊού. Θα γίνουν άλλα δύο τεστ κορονοϊού, αναφέρει ενημέρωση των Γερμανών. Στο πρώτο όλα βγήκαν αρνητικά και ο παίχτης που επιβεβαιώθηκε ως κρούσμα κορονοϊού χθες απομονώθηκε μαζί με όσους ήρθαν σε επαφή, με τους οποίους ήρθαν σε επαφή τα τελευταία 24 ώρα. Επίσημα η Σάλκε όνομα δεν έχει βγάλει. Αυτό το οποίο αναφέρουν τα γερμανικά μου είναι ότι πρόκειται για τον Αλεσάνδρο Σεπ, έναν 26χρονο Αυστριακό, ο οποίος μάλιστα λέει κατάγεται λέει, από την πόλη Λάγκεφελτ, εκεί όπου πραγματοποιεί την προετοιμασία της Σάλκε και εκεί όπου είναι να πάει ο Άρης, ο Λάγκεφελτ, για το φιλικό της ερχόμενης Παρασκευής. Ναι. Από την ΠΑΕ δεν προκύπτει κάτι ακόμα. Είναι όσο δεν λέει η ΠΑΕ ότι θα γίνει, το μάτς είναι στον αέρα. Εντάξει, αυτό είναι το δεδομένο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει κιόλας. Μάλιστα. Αλλά η ΠΑΕ βέβαια, είναι... να ναι. πούμε ότι χθες ήταν σε μια ναι. διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με τη Σάλκε. Η Σάλκε καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής της αποστολής της ομάδας. Δηλαδή είχε προχωρήσει το όλο θέμα. Δεν είναι, για να ξέρει, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν παίρνει τηλέφωνο και λέει: α, θα έρθετε για φιλικό, αν δεν θα έρθουμε. Γίνεται μια ολόκληρη διαδικασία. Τώρα, βέβαια, ο κορονοϊός σε βάζει και σε σκέψεις, γιατί βλέπεις και τι γίνεται και πόσο αυστηρά είναι τα πράγματα. Σου λέει: μην πάω εκεί πέρα. Αν και υπάρχει χρόνος ακόμα, δηλαδή έχεις 20 μέρες για να παίξεις ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δηλαδή, αν χτύπα ξύλο ακόμα και αν έχεις ένα κρούσμα. Είναι μετά το διάστημα της εβδομάδας που θέτει ως όριο η UEFA για να μην έχει ζητήματα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει το... αλλά όσο και να είναι χρήσανθ, επειδή είναι ένα ταξίδι στο εξωτερικό και εξπρες και όλα σου και σε δύο μέρες, εντάξει το σκέφτονται και λίγο στον Άρη, αλλά παράλληλα περιμένουν να μάθουν και τα νεότερα από την Σάλκε και γι' αυτό είναι συνεδρική επικοινωνία και με τον γερμανικό σύλλογο. Εντάξει, παίξει το ενημερωθήκανε χθες, το συζητούσαν και λίγο. Εντάξει, κάποιοι χαριτολογώντας λέγανε πού να πάμε τώρα, καθίστε εδώ πέρα κτλ. Αλλά θα δούμε. Νομίζω ότι μέχρι το απόγευμα θα έχουμε κάτι όσον αφορά το συγκεκριμένο. Αλλά όπως και να έχει, επαναλαμβάνω αυτό που είπα πριν, η αποστολή επιστρέφει απόψε το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί δεν έγινε προπόνηση, ήταν λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμα επειδή υπάρχει και το παιχνίδι στη Σκίδρα. Οι παίκτες πήγαν και ένα τελευταίο περίπατο πάνω στο δάσος. Και κάτι 3-4 θα αναχωρήσει νομίζω και η αποστολή κάπου περίπου την ώρα που θα φύγουμε κι εμείς από εδώ για το απογευματινό φιλικό. Ωραία. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα? Σαφώς και είναι ένα πιο δυνατό φιλικό σε σχέση με το προηγούμενο, που ήταν το πρώτο. Εδώ που πρέπει πάντα να το πρώτο. Ναι. Ο Στέργιος πιστεύω τον Πασαρέγκο. Αν πάρει δηλαδή, σοπαλία, Νίκο, ναι, από την ομάδα του Άγγελου Δικόζη. Έτσι. Θα είναι επιτυχία. Μάρι Δικόζη! Θα είναι αποτυχία. Θα είναι επιτυχία. Τα πανό θα τα κρεμάσουμε ανάποδα. Ναι. Σε ποια κατηγορία παίζετε Στέργιο φέτος? Ανέβηκε Πανσεραϊκάρα. Ανέβηκαμε πρωταθλητές γάμα εθνικής. Τώρα που θα παίζουμε δεν ξέρω ακόμα. Η κατηγορία. Αυτό πάλι. Κοίτα, είναι ένα φιλικό το οποίο σίγουρα προσφέρεται για πιο ασφαλή συμπεράσματα σε αντίθεση με εκείνο τη προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στην Αγία Μαρίνα. Okay. Να δούμε και ποιοι παίκτες είναι στην Αγία Μαρίνα. Γιατί... ναι. Να δούμε ποιοι παίκτες είναι στην Αγία Μαρίνα, γιατί αντιμετωπίζει κάποια μικροπροβλήματα, θα λέγαμε, τα τελευταία 24 ώρα. Αν λίγο με το Ματίγια που έχει ένα θεματάκι στο ισχύο, ο Ντάτκοβιτς προπονήθηκε χθες, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος το έβγαλε. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι προχθές και αυτός. Με τον Έμαν υπάρχει ένα ψηλό θεματάκι. Αλλά είναι γενικότερα προβλήματα που δεν είναι πολύ ανησυχητικά. Εντάξει, ακόμα και 2-3 παίκτες να λείψουν νομίζω σήμερα περισσότερο για προληπτικούς λόγους για να τους προφυλάξει ο Ένινγκ. Έχει αρκετές επιλογές κυρίως όσον αφορά την βασική του 11, γιατί νομίζω ότι αυτή θα δούμε πάλι να ξεκινάει το σημερινό φιλικό. Δεν ξέρω βέβαια, θα δούμε. Λογικά θα δούμε τα ίδια πρόσωπα πλην του Ματίγια, δεν νομίζω να αγωνιστεί. Δεν ξέρω αν θα δούμε πάλι 4-3-3 από την περασμένη Πέμπτη, θα δούμε 4-2-3-1, το οποίο το είδαμε και χθες ένα κομμάτι της απογευματινής προπόνησης όταν έκανε τακτική ο Γερμανός από τους βασικούς. Έχουμε πει ότι είναι ένα εναλλακτικό πλάνο. Είτε δεν σου βγει το 4-3-3, είτε σου βγει, αλλά θες να έχεις κάτι backup, ας πούμε, ανάλογα με τις συνθήκες που θα συναντήσεις σε ένα μάτσο. Αλλά νομίζω ότι θα είναι και ένα φιλικό που θα μοιράσει πάλι το χρόνο συμμετοχής ο Γερμανός, όπως έκανε σε εκείνες τις περασμένες Πέμπτης. Και νομίζω ότι όλοι θα πάρουν από ένα 45 λεπτό περίπου. Μάλιστα.
Γενικότερα κλίμα και είδαμε και Μπερτόλιο το πρωί μια συνέντευξη που έκανες. Μπερτόγλιο. Α, συγγνώμη. Γιατί το λέει. Το λέει έτσι, λέει Μπερτόγλιο, προφέρεται το γάμα. My name is Μπερτόγλιο. Μπερτόγλιο. Όχι, ελληνικά μιλάει μια χαρά κιόλας, καλύτερα από πολλούς άλλους. Λέει και το γάμα δηλαδή. Δεν λέει G, ναι, ναι, ναι. Δεν το λέει G, γάμα το λέει Μπερτόγλιο. Μπερτόγλιο. Μπερτόγλιο, ναι, Μπερτόγλιο. Πες του, δεν ξέρει πώς λέγεται. Εμείς θα του μάθουμε. Εντάξει, έχει τόσα χρόνια λάθος το γράφανε προφανώς. Λέω υπεύθυνος επικοινωνίας που έκανε το Άγκρουμ Ίνγκραμ. Μακάρι να το έκανα εγώ, γιατί ήταν το 81 στη Γενέβη. 80 πίσω. Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά διόρθωση ονομάτων, καλή πάση ήταν αυτή. Ο Λόπεθ βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Όπως τον είπες, Λόπεζ ή Λόπεθ. 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 Με σίγμα. Μεθού. 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 Λόπεθ. Θανάσης. Θανάσης, όπως το έλεγα. Μπράβο. Θανάσης, ναι. Ωραία. Γιατί είναι Ανδαλουσιανός. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Έφτασε χθες το βράδυ λίγο μετά τις 11 στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα περάσει από ιατρικά εργομετρικά. Να ρυθμιστούν και κάποιοι επιμέρους όροι του συμβολέου του σε συνεννόηση με τον οικονομικό διευθυντή της ΠΑΕ, τον Αγισέλο Ντομαζάτο. Και νομίζω ότι αν όχι μέχρι το βράδυ, μέχρι αύριο θα ανακοινωθεί. Αν πάει η ομάδα στην Αυστρία, αρχικά Γερμανία βέβαια και μετά Αυστρία, θα δούμε αν θα είναι και στην αποστολή. Μάλιστα. Τι άλλο, έχεις τίποτα άλλο μεταγραφικό? Εντάξει, μεταγραφικό. Είμαστε σε μια φάση αναμονής να δούμε τι θα γίνει με το Σόουζα. Ναι. Που υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά το οικονομικό, αλλά υπάρχει θέληση και από τις δύο πλευρές για να συνεχίσουν μαζί την ίδια ώρα. Βέβαια, ο Άρης κρατάει ζεστές, να το πούμε έτσι, και δύο-τρεις λύσεις ακόμα που έχει για το κέντρο της άμυνας από την αγορά του εξωτερικού. Για το τέρμα έχουν αλλάξει πάλι τα δεδομένα. Ο Άρης βλέπει πάλι αρκετούς ποδοσφαιριστές. Θέλει κάτι πιο αξιόπιστο πίσω από τον Κουέστα. Έχει μπει πολύ έντονα, να το πω έτσι, και στο παιχνίδι του Αλέκο Σοράντος. Περνάνε όλες τις περιπτώσεις τερματοφυλάκων που εξετάζει ο Άρης από τα μάτια του για να κάνει και αυτός τη δική του εισήγηση. Είναι περισσότερο συμπληρωματικές λύσεις. Νομίζω ότι πάμε για άλλες 4-5 μεταγραφές και να δούμε τι θα γίνει και με τον Χατζησαφή κιόλας, ο οποίος παίζει σήμερα, είναι τελικά κυπέλλου Ιράν. Ευχόμαστε όλοι βέβαια να μην περάσει Ιράν, ο Άρης. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ώρα ακριβώς. Ελπίζουμε όλη η ομάδα του βέβαια να μην περάσει να αποκλειστεί. Χαλάνε 100-0, εντάξει, φτάνει τώρα, θέλετε και κύπελλο. Για να έρθει και αυτός άμεσα στην Θεσσαλονίκη. Το θέλει και ο ίδιος άλλωστε, γι' αυτό ρωτούσε και τους ανθρώπους του Άρη τις προηγούμενες μέρες που μέχρι πότε το deadline για την ευρωπαϊκή λίστα και τέτοια. Ναι. Παρεπτόντως, πότε είναι η κλήρωση? Η κλήρωση είναι την Δευτέρα, χρήσατε. Αυτή τη Δευτέρα. Θα γίνουν γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας. Άρα Κυριακή βράδυ θα βγουν και Δευτέρα βράδυ, η πιθανή 5-6. Η πιθανή δηλαδή. Αντίπαλη. Ναι, 5-6 αυτή και τη Δευτέρα θα γίνει κλήρωση για να μάθει ο Άρης τον αντιπαλό του στο δεύτερο προβληματικό γύρο. Μάλιστα. Και να δούμε βέβαια και σε ποια έδρα θα διεξαχθεί το μάτι. Έτσι είναι και αυτό ένα θέμα. Ότι και με κλήρωση θα γίνει αυτό. Η κλήρωση, ναι, η κλήρωση. Ναι. Μπορεί όμως να κληρωθεί σε μια χώρα που δεν μπορεί να γίνει το παιχνίδι και να πα σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Αυτή την Κυριακή δεν νομίζω να πα στη θάλασσα. Στην Κυριακή θα πάει. Το φιλικό με τη Λάρισα. Φιλικό. Γιατί θα παίξει, αν παίξει την Παρασκευή στην Αυστρία, θα παίξει την Κυριακή με τη Λάρισα. Να δούμε τι θα γίνει. Δύσκολο το βλέπω. Τέλος πάντων. Όχι, το λέω γιατί πέρσι είχες πάει στη θάλασσα, γι' αυτό σου λέω. Και κάποιος άλλος έγραφε τους πιθανούς αντιπάλους. Συγγνώμη που είχα άδεια. Συγγνώμη που είχα άδεια. Κακός. Άδεια, τι άδεια. Τι άδεια, 15 μέρες στο βουνό άδεια. Τι άδεια, ρε παιδιά. Κάνουμε εμείς τις εκπομπές, έχουμε λιώσει. Τις εκπομπές δεν δίνουμε. Τι άδεια. Έχουμε λιώσει. Έχουμε λιώσει. Έχουμε λιώσει χθες. Έλειωσε δύο μήνες το πολύχρονο, έλειωσε και σας είπα. Χθες μόνος μου έκανα εκπομπή. Σήμερα 3 ώρα με Τσαλτίδη στο στούντιο. Και 2, 3, 5. 5 με 8. 5 με 8. 5 με 8. Ό,τι είπα. Ό,τι είπα. Ό,τι είπα. Πληροφορίες μόνο για τεμπέλη. Λοιπόν, okay. Ωραία, άντε, προσέξτε. Αυτά, θα πάτε να φάτε κοτόπουλο εκεί που σας είπα. 9 χιλιόμετρα έξω από τη Σκίδρα, στη στροφή. Ναι, ρε, εκεί να πάτε. Δεν μας είπες. Πώς δεν σου είπα, αγόρι μου. Πιο μακριά θα ρωτήσω το πιο γνωστό κοτοπουλάδικο που υπάρχει εκπληκτικό. Ναι. 9 χιλιόμετρα έξω από τη Σκίδρα. Με πιο μακριά έχει να πάμε. Σκίδρα πάει αφού σου λέει το μάτς. Και 9 να γυρίσουμε. Από πού να γυρίσουμε, Θεσσαλονίκη θα γυρίσουμε, ρε φίλε. Στα καμένα βούρλα, ανοίγω και μια ψυταριά, άστο. Ρε φίλε, στη Σκίδρα παίζει η ομάδα. Στη Σκίδρα παίζει. Η αγαπημένη παραλία του Χρήστανθου είναι τα καμένα βούρλα. Η ευκαιρία και για τον κόσμο να δει το μάτς, γιατί το δείχνει η Νόβα. Σωστά. Να θαυμάσει το μεγάλο Παστεραϊκό. Σήμερα. Το δείχνει το μάτς κανονικά. Καρφωμένη όλη στην Νόβα. Θα πουλάω διαρκείας και θα βλέπω Πασαραϊκό. Και καλή και ένα Δικόζη βλέπω μέσα. Παίχτη, δεν ξέρω αν είναι ο γιος του, αν είναι ποιος. Ο Δικόζης. Δεν ξέρω. Γιατί έχει γιο ο Δικόζης. Βλέπω Δικόζης μέσα ρε φίλοι.
Μήπως παίζει ο ίδιος. Και είναι και Τσιμίκα. Και Τσιμίκα βλέπω και Όμο βλέπω και Σιρήλ Καλή. Εσείς πάρτε αυτόν τον Τσιμίκα στον ΠΑΟΚ. Και Γκούρτσα βλέπω. Γκούρτσα. Έχεις να φας, Χρήσανθε. Τριολέ. Ωραία. Ακούς Παπαδόπουλε. Χρήσιμα συμπεράσματα και καμπανάκια και τα λοιπά. Καμπανάκια στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ, όχι στον Άρη. Καμπανάκια. Σε εμάς καμπάνες θα χτυπήσω στα αυτιά σας. Ναι, ναι. Έγινε Νίκο. Καλά να περάσετε. Θα παίξετε τάβλη τελευταίο σήμερα. Με τον Γιάννη. Όχι, νομίζω τελειώσαμε. Όχι, πόσο τελειώσαμε. Τον κέρδισες. 32-19. 32-19 τον διέλυσες. Ναι. Δεν μπόρεσε να μπει σφήνα δηλαδή. Όχι. Τον είχα συνέχεια στο F5. Στο F5. Σωστό. Ωραία. Να είστε καλά. Ελφινάρε να μα ακούνε. Ευχαριστούμε. Έχουμε ταλέντα μπόλικα εδώ στο Λίμπερο. Οχο. Αν θέλει ο Μάρκος Εφερλής. Πόσα λεφτά παίρνει ο Μάρκος για κάθε παράσταση. Γιατί είπα ότι δεν παίρνει λεφτά. Ναι, μάρα. Λαϊκό προσγείο με εκείνη τα παίξω. Στη γειτονιά μου είναι κάθε φορά. Πού? Στο Radio City. Radio City. Σοβαρά. 2.000 μέσα και 5.000 απ' έξω. Και τι γίνεται. Κονορωϊός. Τώρα εντάξει, τώρα σου λέω για τα χρόνια πριν κορονοϊό, τώρα δεν ξέρω. Και πώς τη λένε και Έλενα. Τζαβαλιά. Τζαβαλιά. Η σύζυγός. Και καπετάνιος. Και καπετάνιος. Και όλο το team γνωστό. Μπράβο στον Μάρκο που δίνει ψωμάκι σε φίλους του και σε καλούς ηθοποιούς. Η προηγούμενη σύζυγος του Μάρκου την είδατε όμως. Άντε πάλι. Έχει δει τη φάση που είδε το τηλεοπτικό με την τέτοια. Όχι. Με στο ασανσέρ που κολλάει. Ασανσέρ, όχι. Που συναντιόμαστε. Στο ασανσέρ που. Δεν μου λες Στεριό, Βιντέρσκι ή Ακπομ. Ακπομ. Γκολ Ακπομ, δηλαδή να παίξουμε. Όχι. Θα παίξει ο Ακπομ, δεν ξέρω γκολ. Τον έχουν μελετήσει. Τον έχουν μελετήσει τον Ακπομ καλά. Ο Πέλκα. Ο Πέλκα. Πώ θα βάλει ο Πέλκα γκολ. Θα μείωσε ένα 3. Με σουτάρα έξω τη μεγάλη περιοχή. Όπω έβαλε με την πρώτη πυκνό το. Λε. Στο 5-0. Ακπομ, ρε φίλε. Και δεν βάζω Βιερίνια. Πηγαίνει στον Άρη γι' αυτό. Ο Σβάμπ. Το ψήνει ο Χαριστέας. Ο Σβάμπ. 3-50. Πακέτο, όχι, ρε. Βιερίνια έχει εξοφληθεί τώρα που έχει φύγει από την ομάδα. Όχι, απλούτο είναι. Και αυτό. Όλοι απλούτοι. Όλοι όχι. Μπει σε Σβάρ. Βλέπω να έχετε μπάνα από την UEFA, Χρυσάνη. Ο Ζαμπά θα παίξει, ο Ζαμπά. Όχι. 5 εκατομμύρια! Ο εσύ τι τον έχει, ρε Στεριό. Πόσο? 11. Τι 11, ρε φίλε. Δεν έχει βάλει γκολ στο ανεξάρτητο του. Θα ξεκινήσει. 0 γκολ στην καριέρα του, 0 ασίστ. Και 11 δεν έχει 100. Θα ξεκινήσει ο Ινσιδί. Όχι. Ή θα έρθει από τον πάγκο να αλλάξει τα δεδομένα. Θετικό για τον Φερέρ δεν μπορεί να κάνει 5 αλλαγέ. Θα βάλει γκολ ο εσύ τι και θα είναι στα κοντά, θυμηθεί του, θα φωταγωγηθεί η Νιγηρία. Κρέσπο 16-75. Αφού είπαμε θα ξεκινήσει ο Κρέσπο. Είπαμε θα ξεκινήσει. Η Ίγκασον. Μαζί με Ίγκασον. Κρέσπο Ίγκασον. Θα ξεκινήσει αυτό. Για κεφαλιά στο 65. Άρα ένα γκολ Ίγκασον και ένα γκολ Πελκάς. Η Μπεσίκτας Μπόιντ, Λάριν, Λάντς, Ουμ, Ναγίρ, Γιαλτσίν. Ο Γιαλτσίν. Η πιο πιθανή. Δεν βάζουν γκολ αυτοί. Δεν περάσει. Δεν βάζουν. Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Ροντρίγκο Σουάρες, τον Μπραζίλ, αυτά. Πού είναι αυτά τα μάτς. Αυτά τα μάτια. Πασχαλάκη, αν τυχόν περάσει κάποια φάση. Πασχαλάκη στο πολύχρονο. Εκεί που καθόμαστε κόστο στην παραλία, ναι. Έρχεται ένα σκάφο. Μάλιστα. Μου λέει Κατερίνα, αυτό εδώ ψηλό λέει γνωστό δεν είναι, γυρίζω και ναι. Βλέπω τον Πασχαλάκη. Τώρα έχω και φωτογραφία με Ειρήνη Παπαδοπούλου, με καπέλο Πάοκ η Ειρήνη. Με τι θα από φοράει. Μικρή μεγάλο ήταν Πάοκ. Με τι θα φοράει, Ειρήνη. Ναι, ναι. Και στο ILFC η Ειρήνα με τον Πιλαδάκη, καπέλο Πάοκ φορούσε. Ρε Χρήσανθε, τώρα ο άντρας εσύ είναι ΠΑΟΚ. Εκεί ότι είναι ο άντρας φοράμε τα καπέλα. Ωραίος όμως ο Πασχαλάκης. Νταγλαράς, Νταγλαράς, Νταγλαράς. Δύο μέτρα. Κάνουν οι συνάδελφοι. Τι ρεπορτάζ κάνουν, βάφουν και στα χρώματα. Δεν συνοχλεί. Η Ειρήνη σε πειράζει. Στέργο, Νταγλαράς ο. Νταγλαράς, Νταγλαράς. Δύο μέτρα πάλι. Γκέι παρέι, γυμνασμένο. Και το Χρήσανθε Τσαλτίδη. Παρουσιαστή. Νταγλαρά, κάνει. Ωραίο. Ωραίο παιδί είναι. Επαγγελματία παίκτη top winner, φίλε. Δεν θα είναι γυμνασμένο. Φέτε και τα λοιπά. Αφέτε τώρα. Ναι, ναι. Εμεί τώρα φέτε θα πάω να πάρω μια φέτα λαδορίγανη. Εκυλιακού. Ναι, εγώ έναν ενιαίο τεράστιο κιόλα. Δεν λέω ναι. Τι είπε ο γιο μου όταν του είπε η Κατερίνα πάνω να βγει φωτογραφία. Γιατί είναι. Ρε Χρήστα, τώρα η οικογενειακή γαλούχηση τώρα μα έπεισε. Κανονικά. Ό,τι θα έλεγε ο γιο του Στέργιο, αν του έλεγε να πάει να βγει φωτογραφία. Σιγά μην πάω να βγω. Με τον Ιντέγε. Σιγά μην πάω να βγω. Έτσι το είπε. Ναι. Με ευγενικό τρόπο αυτό είπε, ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσει. Παίζω μουσικάρε. Καταλαβαίνει ότι αν έπαιζα DJ σε beach bar, οι αποστάσει θα γινόντουσαν πολύ πιο μικρέ. Ο DJ Deep Beat. Ο DJ F5. F5.
σλόγγαν κι αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα νέα και από το χώρο του μπάσκετ. Εντάξει, παιδιά, βρήκατε τι θα παίξετε το βράδυ. Το παλεύουμε ακόμα. Τσούμπα, τσούμπα. Πρόσχημε να αλλάξει ο τρόπος που. Σιγά. Γιατί ρε φίλε. Και goal goal θα το παίξω αυτό. Α, και goal goal. Στο ένα έπαιξε under τέτοιο. Ναι, στο άλλο έπαιξε είναι, no ναι. goal. Στο άλλο έπαιξε goal goal. Ό,τι να είναι. Η χαρά των στοιχηματικών. Επηρεάζεται το φίλο μου. Ποιον από όλους. Που κερδίζει γιατί έχει παίξει λάθος, αλλά και χάνει γιατί έχει παίξει λάθος. Και δες εδώ, ρε, δες εδώ, δες. Εδώ το βάζω κατά λάθος άσο και βγήκε άσο. Και λέει, κέρδισα λέει 500 ευρώ και πάω στο πρακτορείο και βλέπω. Αμάν, 365 έγραψα, λέει, και το 366. Ωραία, περνούσαμε. Ξέρεις πώς έχει πληρωθεί κατά λάθος. Εντάξει, κάποιος μην πληρώσει. Δεν μπορείς να φανταστείς, αγά, τι έκανα. Φιλιά μας. Χαιρετίσματα. Ωραία, περνούσαμε όλοι μαζί. Λίγο. Ωραία χρόνια. Πάτησα, λέει, να λήξει, λέει, χ. Και βγήκε χ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι. Δεν έχει κάτι άλλο για το σημερινό παιχνίδι. Είμαστε στην τελική ευθεία για το σημερινό παιχνίδι. Πολύ σημαντικό. Είπαμε από νωρίς ήταν και το Λίμπερο και το ΠΑΟ 24. Πριν καν ανοίξει το Open για το παιχνίδι, θα υπάρχουν και βίντεο και φωτογραφίες και όλο το ρεπορτάζ. Και φυσικά η μετάδοση από το Λίμπερο και σχόλια μετά και πριν. Εντάξει, από τις... τι ώρα θα κάνεις εσύ, Χρήστανθε? 6 με 8. Το 6 με 8 παρατέρτ. Γιατί σε βάλουν 8 παρατέρτ, γιατί σε βάλουν 7. Εγώ αυτό παρατέρτο. Δηλαδή την δεκάδα του ΠΑΟΚ σε έναν τύπο. Ποιοι να με βάλουν. Θα τον κατεμιάσει. Θα τον κατεμιάσει. Λοιπόν. Τι ώρα θα βγει η δεκάδα. Και την ώρα. 8 παρα 20 παρατέρτο. Εντάξει, πέσει το Μοσχοβίτη. Λοιπόν. Θα τελειώσει ο Άρης και θα είναι ο Νίκος εδώ. Κανονικά. Και Τρέγιας μετά και εσύ και Κόλκας και όλοι. Όλα τα παιδιά. Τέσσερι ομάδες από την Ιταλία θέλουν τον Νόελ Καντουρί. Γιούβε, Μίλαν, Νάπολη και Ρώμα. Αντί για τον Ιμπραήμοβιτς δηλαδή. Και Ρώμα. Ναι. Εντάξει. Αυτός ο Καντουρί. Μην διαβάσω πρώτα σε ανανέωση Καντουρί. Αυτός ο μάνατζερ. Αν κάναμε 100%. Περάσουν 4 χρόνια. 100%. 100% όντως. Έλα, εντάξει. Ανανεώνει. Εδώ ανανέωσε τον Ουάρντα, ρε φίλε. Για να μην τον πάρει ο Καρυπίδης. Τον ανανέωσε για άλλο λόγο. Να βγάλει και κάποια χρήματα, μπας και μειώσει τη χασούρα από την επένδυση του ΝΟΑΤΟ. Και τώρα θα πληρώσει περισσότερα. Σοβαρή επένδυση. Και τώρα θα πληρώσει περισσότερα. Όπως σας είπα και πριν, επιβεβαιώθηκε ότι ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την πρώτη του εμφάνιση, την ασπρόμαυρη Ριγέ. Άρα η Μπεσίκτας πάει στην πορτοκαλί. Δεν μπορεί να βάλει ούτε την άσπρη τη βασική της, ούτε τη μαύρη την τρίτη. Θα βάλει την πορτοκαλί. Εντάξει. Αυτά για το παιχνίδι. Είπαμε και για τις δεκάδες. Μαγκωμένοι νομίζω οι Τούρκοι, αλλά επειδή υπάρχει το κακό σενάριο οι νέοι παίκτες να μην εγκληματιστούν, υπάρχει το καλό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει το κακό οι καινούργοι να κάνουν τη διαφορά. Νομίζω ούτε ο προπονητής της Μπεσίκτας ξέρει ακριβώς τι μπορεί να κάνει η ομάδα του σήμερα. Θα έχει τουλάχιστον 4-9 πρόσωπα στην δεκάδα. Δεν υπάρχει φιλικό παιχνίδι σε αυτές τις 15 μέρες που κάνει προετοιμασία η Μπεσίκτας, ούτε λοιπόν η Μπεσίκτας ξέρει πώς θα εμφανιστεί σήμερα το βράδυ. Και αυτό κρύβει κινδύνους για τον αντίπαλο. Έτσι είναι όπως το λες. Γιατί η Μπεσίκτας ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει. Με ναι, βάση και το σκάφο. Η Μπεσίκτας δεν ξέρει τον εαυτό τη, δεν ξέρει. Προφανώς ξέρει. Γιατί τους βλέπει την προπόνηση. Πώς δεν ξέρει. Τους είδε 10 προπονήσεις. Αυτό. Είναι ξέρει. Λίγο πράγμα να χάνει. Δεν είναι μόνο 10 προπονήσεις. Αριστερό, back, stopper, half, επιθετικό και να παίρνει 5 καινούριου. Όχι. Γιατί αν δεν είχε χάσει όλου αυτού, αυτή τη στιγμή θα θεωρούσαμε πολύ μεγάλο φαβορή την Μπεσίκτας. Το ότι έχει χάσει 70-30 θα ήταν πεμπτός. Τους μισούς να έχει κρατημένους, όχι όλους. Έτσι, γιατί είναι μια ομάδα κακά τα ψέματα Champions League. Δεν ξέρεις όμως, προφανώς και οι παίκτες που πήρε δεν θα είναι τίποτα. Δεν είναι σαπάκι, ρε φίλε. Αυτό αλλά λέω. Πήρε δύο από την Αλάνια Σπορ, πήρε αυτό. Εντάξει, πήρε παίκτες πιο κάτω. Ναι. Σε χρηματιστηριακή αξία τουλάχιστον ναι. από αυτούς που έχασε. Κάτω, όλοι αυτοί είναι καλύτεροι αυτοί. Το θέμα είναι και σε τι κατάσταση είναι αυτοί που διατηρήθηκαν. Εντάξει. Δεν ξέρεις. Και όταν έχεις τέτοιες απώλειες και χάνεις και τον Ελιάγη είτε λόγω απληρωσιάς είτε λόγω τραυματισμού και δεν έχεις ούτε αυτόν. Εντάξει, ορόσημο είναι ο Βίντα σίγουρα στην άμυνα. Που όπως είπε και άνθρωπος που ξέρει από διεθνές ποδόσφαιρο ότι ο Βίντα στην κακή του μέρα μπορεί να καταπιεί Άκμουμ και Σβιντέρσκι μαζί. Γιατί είναι ένα στόπερ ο Κροάτης υψηλού επίπεδου. Ο Χάτσινσον είναι σημείο αναφορά στη μεσαία γραμμή, αλλά είναι 37 χρονών.
Εντάξει, στην αρχή τη σεζόν. Όσο να πεις. Δεν κουρασμένο. Και έχει τον Λάριν, έχει τον Λάνς. Εντάξει, ο Μενσά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Ας ελπίσουμε ότι η αμυντική της γραμμή θα αποδειχτεί ευάλωτη. Με τους καινούριους μπακ και τον Ουέλικτον που πήρε από την Αλάνια Σπορτ, τον Βραζιλιάνο στόπερ 31 χρονών. Εγώ εκεί πάλι πιστεύω ότι η δική σου αμυντική γραμμή θα κρίνει το παιχνίδι. Αν δηλαδή κάνει λάθος ο Βαρέλα που κάνει κάποια λάθη σε σημαντικά μάτς, πόσο σταθερός θα είναι ο Πασχαλάκης που σε αυτά τα παιχνίδια πέρσι δεν ανταποκρίθηκε και νομίζω εκεί έχασε και τη θέση του. Μετά την Μπενφίκα την έχασε τη θέση του. Από τον... Στα πρώτα μάτς μια χαρά ανταποκρίθηκε. Και με Βασιλεία και με Σπαρτάκ. Μετά. Και στον Ταλούζ. Μετά ήρθε η σφαλιάρα η απίστευτη. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε σε λίγες ώρες είναι το παιχνίδι. Οπότε ό,τι και να λέμε πλέον δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι τι θα γίνει το βράδυ στο μάτς. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες και έχει και προεκτάσεις πάρα πολλές. Και οικονομικές και ελληνοτουρκικές. Έχει διάφορα. Έχει πολλά θέματα τα οποία παίζουν το ρόλο του το βράδυ. Τα κυριότερα στοιχεία είναι τα αγωνιστικά στοιχεία των ομάδων. Δεν θα παίξουν ούτε ο Κεμάλ ούτε ο Κολοκοτρώνης το βράδυ. Θα παίξουν οι παίκτες των δύο ομάδων στο γήπεδο. Κροτώνες, Σαμπτόρια, Τζένοα και Μπενεβέντο. Θέλουν 200 στον Ελκαντούρη. Ό,τι να είναι. Η Σαμπτόρια έπεσε. Δεν νομίζω να πει Σαμπτόρια. Έπεσε. Όχι. Είναι Μπενεβέντο πάντως ανέβηκε. Μάλιστα. Τώρα η Σαμπτόρια αν έπεσε δεν. Εντάξει, έχει καλές άκρες στην Ιταλία ο μάνατζερ του, έχει αποδειχθεί αυτό. Δεν φεύγει όμως. Τι, αυτό είναι το θέμα. Τι να φύγει. Κάθε καλοκαίρι, κάθε Χριστούγεννα έχουμε Ελκαντουρί να πάει Ιταλία και δεν φεύγει. Γι' αυτό μένει. Επειδή ολογράφουν αλλού τη φεύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι από το Open τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά βεβαίως από τον Λίμπερο 107,4. 6 η ώρα είναι το φιλικό του Άρη με τον Πανσεραϊκό. Θα είναι και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος για τον Λίμπερο. Η Νόβα το 1 νομίζω, Nova Sports 1 δείχνει το παιχνίδι. Θα έχουν την ευκαιρία και οι φίλοι του Άρη να δουν την ομάδα τους για πρώτη φορά. Α, ξέχασα το φιλικό, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση ότι θα κάτσει μέχρι τις 8 παρά. Γι' αυτό είπα θα κάτσω ρε φίλε. Το ξέχασα το φιλικό ρε φίλε, εντάξει δεν έχω το μυαλό του Άρη. Τι να έκανα. Το ξέχασα, εντάξει. Για ποιο λόγο να καθόμουν. Για ποιο λόγο. Άλλη μια ώρα, μια μισή ρε φίλε. Λοιπόν, από το να φέρουμε κάποιον άλλον, εντάξει αφού είμαστε εδώ, θα το δούμε το μάτς. Ας είμαστε εμείς στο στούντιο. Δεν πειράζει, ίσα. Θα μπορούμε να σχολιάζουμε και λίγο καλύτερα με τον Νίκο το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το ποδόσφαιρο, Κώστα. Ήρθε η ώρα του μπάσκετ. Συντονιστείτε. Σούλερ μέσα από τα χέρια του Ηρακλή. Ναι. Την πεκτάρα αυτή πήρε ο Άρης. Ποια μέσα από τα χέρια του Ηρακλή. Έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο. Ο Ηρακλής δεν τον ήθελε. Δεν νομίζω να τα λες αυτά. Προφορική συμφωνία με Τσάλμερς. Το γραφείο τύπου τα λέει και λέει δεν νομίζω να τα λες αυτά. Ναι. Ο Ηρακλής δεν τον ήθελε. Τι είμαστε εμείς. Αν ήθελε θα τον έπαιρνε. Εμείς είμαστε ανεξάρτητοι. Αν ήθελε θα τον έπαιρνε. Δύσκολα. Καλά. Τον Καλαϊτζίδη, τι έγινε ο Καλαϊτζίδης. Ομοίως. Α, και αυτό, μάλιστα. Τον αρχηγό. Τι να κάνουμε. Από αρχηγός και παικτάρα, τώρα πάει στον Άρη, γίνεται ξαρχηγός. Δεν δέχτηκε την πρότασή μας και θα πάει σε άλλη ομάδα. Καλή επιτυχία. Ή αλλιώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρότασή σας και επιλέγει προφανώς να παίξει σε μια άλλη ομάδα. Που θα είναι πιο ικανοποιημένος. Και πιο ικανοποιημένος και πιο. Μακάρι. Μεγάλη ομάδα. Καλά. Κάτσε να δούμε αν θα παίξει πρώτα και μετά. Έτσι λέγατε και στο ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο Δημήτρης θα πάει να βοηθήσει στις προπονήσεις για αρχή. Αν θα παίξει ο Καλαϊτζίδης. Ναι. Εντάξει. Ο Σούλερ είναι παιχτάρα. Ναι. Απλά ο Ηρακλής έχει δύο παιχτάρες θέσεις του και δεν μπορούσε να πάρει. Τρίτη παιχτάρα. Όχι, δεν μπορούσε να πάρει. Δεύτερο, είχε πέρσι δύο παιχτάρες. Ναι. Το Σούλερ και το Χάνλαν. Δεν μπορούσε φέτος να έχει πάλι δύο διάρια. Μάλιστα. Ο Τσάλμερς τι είναι. Ασόδιο. Ωραία. Καλός είναι αυτός. Μια χαρά. Ωραία. Άρα χαμός γίνεται. Ομαδάρα. Καλός είναι ο Άρης. Έχει πολύ καιρό που στο είπε ότι θα είναι καλός. Και για τον ΠΑΟΚ σας είπε ότι θα είναι καλός. Πότε θα παίξουμε. Ποτέ. Α, ωραία. 20 τόσο Οκτωβρίου εγώ λέω. Προβλέπω. Συγγνώμη, ο Τσάλμερς έπαιζε στην ΑΕΚ. Ναι βέβαια. Όχι πολύ όμως. Ομαδάρα. Πρωτάθλημα έχει NBA έχει πάρει, Χρυσανθέ. Ποιος? Ο Τσάλμερς. Με το Μαϊάμι. Τι έγινε? Κάτσε ρε, δεν είναι τυχαίο αυτό. Τι έγινε? Έπαιζε. Φυσικά έπαιζε. Ο Μάριο Τσάλμερς, γνωστός παίκτης είναι, δεν είναι γκαγκαούγκας. Θυμήθηκα τώρα αυτό που είχε ανεβάσει κάποια στιγμή, επειδή μάλλον είχε δηλώσει, το γράψε και ο Μπάμπης το πρωί, ο Στέισι Κίνγκ, Χρυσανθέ. Ο Στέισι Κίνγκ. Ο Μπούλς είχε βάλει σε έναν αγώνα ένα πόντο με βολή.
Σε εκείνο το μάτσο είχε βάλει ο Τζόρνταν 69 πόντους και δήλωσε ο Κινγκ μαζί με τον Μάικλ βάλαμε 70 πόντους. Εγώ και ο Μάικλ είχαμε 70 πόντους στο μάτς. Combined. Κάπως έτσι ήταν και το Miami το πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Έπαιζε. Ναι. Ωραία. Έπαιζε. Και ο Άρης παίρνει και τον Ντεκόζη και τον Μιλόσεβιτς και τον Τραγκίσεβιτς. Χρήσανθε. Μια χαρά. Ντεκόζη, παικτάρα, Ντεκόζη, Κολάβριο. Ντεκόζη, διάρο 3 το εσέρο με το ζόρι. 2-3. Ναι. Σούλερ, παικτάρα, 2-3. Τσάλμερς. Τσάλμερς, άσο 2. Παικτάρα. Φλιώνης. Παικτάρα έτσι κι αλλιώς. Μιλόσεβιτς, 4. Εντάξει. Σλαφτσάκης. Δεν πάει στον Πάοκο Σλαφτσάκης. Και 5, όχι. 5. Γιατί, χάλασε δουλειά. Έχει συμβόλαιο. Και 5 Ντραγκίσεβιτς. Παικτάρα. Παικτάρα. Μια χαρά. Και ένα Αμερικανό ψηλό θέλω. Όχι, δεν παίρνει άλλο. Δεν μπορώ άλλο. Και τι άλλο έχει Έλληνε παίρνω. Αυτού που έχει. Μόνο. Αγραβάνη. Κουζέλογλου. Τα σκαψέ. Μια χαρά είσαι, ρε. Ε. Τι λες, ρε. Μάλιστα. Τι λες, ρε Παγκολίνε και εσύ νούμερο 2. Εντάξει. Μια χαρά είσαι. Ποιε άλλε ομάδε θα παίξουν. Σίδερο Ηλίας. Ποιε άλλε ομάδε θα παίξουν στην Α1. Αυτέ όλε. Άρη Πάο Κυρακλή. Τίφλα να έχουν και οι τρει. Ναι. Ολυμπιακό Παναθηνα... Ολυμπιακό δεν έχουμε. Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Ναι. Περιστέρη Προμηθέας. Μάλιστα. Είπατε ότι πήγε. Πανιώνιος Λάρισα Ιωνικός. Στον Προμηθέα το καλύτερο ταλέντο του ΠΑΟΚ πήγε στον Προμηθέα και αυτό δεν το λέτε. Το είπαμε. Έλειπε. Για τον Τανούλη το είπα εγώ το μεσημέρι την πρώτη εβδομάδα. Ο Αριανάκη. Τώρα μπορεί να το πούμε που μεγάλη άνεση. Αυτό που έχει γίνει στον ΠΑΟΚ, φίλε, δεν θέλω να το πω τώρα εγώ λόγω θέσεως, γιατί δεν είναι σωστό, είναι unfair, αλλά. Φύγαν όλοι. Είναι χοντρό. Είναι χοντρό. Μόνο αυτό λέω. Όλοι οι μικροί. Όχι, δεν έφυγαν. Για τον παίκτη αυτόν, ο ΠΑΟΚ έχει στη σύνθεσή του τον καλύτερο ας πούμε μικρό, ναι. Φεύγει και παίρνει μεταγραφή από άλλη ομάδα άλλων. Ο ΠΑΟΚ και... Ναι, ο ΠΑΟΚ. Α. Προμηθέας πήγε ο Τανούλης, να ξέρεις. Μανατζερικό είναι τώρα, άσε με κάνεις τώρα να τα πω πάλι, άσε μας τώρα. Ξέρω και ποιος είναι. Ο αδερφός του διώχνει τον καλό και παίρνει τον παίκτη του μάνατζερ. Α, εντάξει. Και δεν μπορείς να τον πάρεις κιόλας γιατί η ομάδα δεν τον δίνει τον άλλον. Και ο παίκτης παρουσιάστηκε και κάνει προπονήσεις. Πού παίζει ο αδερφός του, του Τανούλη. Στον Άρη. Στην ΚΑΠΑ 17 του Άρη στο ποδόσφαιρο. Μου το πες, το ξέρουμε. Έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και ο Άρης σας πρόσεχε. Τι σας πρόσεχε. Είχε φύγει από τον Άρη πριν 2 χρόνια. Αυτό λέμε. Τότε με λασκαριάδα. Αυτό λέμε. Έχει και πόσα τώρα παιδάκια φεύγουν και μετά από 3 χρόνια εμφανίζονται και λένε. Και δεν ξέρεις αν θα έπαιζε πέσεις. Στον Ηρακλή παλιά. Εντάξει, έπαιζε παλιά. Ήταν 11 χρονών, ας πούμε, και μετά στα 15 του. Ναι, και εγώ έχω παίξει. Μετά στα 15 του ψήλωσε, έκανε, του ήρθε το μαγικό ζωμό και τα λοιπά. Βγήκαν τα γκούντις απέναντι. Μόνο ο Ντόνσιτς ξεχώριζε από μικρό. Ο Ντόνσιτς. Πεκτάρα. Αυτό φαινόταν. Και η μητέρα Ντόνσιτς. Τι σαλιάριδες είστε. Λοιπόν, αυτά τα μπασχετικά όντως. Βέβαια το ερώτημα Στέργιο και Χρύσανθε είναι πού βρίσκεται τα λεφτά. Όλοι αυτό ρωτάνε. Ποια λεφτά. Πώς την κάνεις αυτή την ομάδα. Ποια ομάδα. Τηλεοπτικά. Πούντα. Έχω. Θα κάνω τέτοιο. Άρης TV. Α. Δεν κατάλαβα. Άλλο. Αυτοκράτορας. Άλλο project κι αυτό. Αυτοκρατοράρα. Τα λεφτά που τα βρίσκω. Έχω Κώστα, είμαι ο μοναδικός σύλλογος στη Βόρεια Ελλάδα που έχω κανονικά 3.000 ενεργά μέλη. Με τακτοποιημένες συνδρομές τους. Γιατί τρέχει ο Χρήστος Βλάχος από πόρτα σε πόρτα και κάθε μέρα βγαίνει με τα καρτελάκια. Το μισό Λίμπερο έχει γράψει. Και στη συνέλευση είχατε 120 άτομα. Άσε μας, Χρήστος. 3.000 ενεργά με τακτοποιημένα, Κώστα. Τακτοποιημένα μέλη. Ούτε 30 δεν έχει τακτοποιημένα. Χρήστος, αυτό που σου λέω εγώ είναι γενικά άλλο. Γενικά δεν έχει 30. Είναι άλλο. Τι άλλο. Είναι άλλο. Άλλο η συμμετοχή. Έχω περισσότερα άλλο... και ενεργά. Άλλο το θέμα είναι η συμμετοχή. Το θέμα είναι η πληρωμένη συνδρομή, Κώστα. Και όχι το τριανταράκι. Και όχι το τριανταράκι. Γιατί αν έχεις και συμμετοχή, θα έχεις περισσότερα τριανταράκια, Χρύσανθε. Έχει συμμετοχή, Κώστα. Απλά τρία θέλει. Δεν λέω για τον Άρη, για τις τέχνες λέω γενικά. Εντάξει. 3.000 ενεργά μέλη τακτοποιημένα. Τι Κώστα? Ενεργά, ρε, με 110 μέλη στη Γενική Συνέλευση. Τακτοποιημένα, φίλε. Άλλο αυτό. Δεν μπορώ να πάω, ρε, φίλε. Να πληρώνω τη συνδρομή μου, αυτό έχει σημασία. Για το σύλλογο αυτό έχει σημασία. Τι, άμα θα ψηφίσει, άμα θα ψηφίσουν 100 ή 500. Τι. Τίποτα, χαμπάρι δεν έχουν. Και αυτοί που ψηφίζουν. Χαμπάρι δεν έχουν. Μετά να μην ζητάνε τα ρέστα όμως. Έτσι ψηφίσανε να πέσει ο Άρης στην Γάμα Εθνική και όχι στη Β' και μετά λέγανε α, τι έγινε. Χάσαμε την τάδε. Χάσαμε το τάδε. Ό,τι να είναι. Ψηφίσαν τους Αμερικάνους τότε αντί για τους Αμολαδά. Ό,τι να είναι. Στο Ηλέκτρο Παλάς. Εντάξει, δεν γίνεται ο κόσμος να αποφασίζει για αυτά τα θέματα.
Κώστα, θέλουμε και ένα αθλητικό πεντάρι οπωσδήποτε, λέει ο Πέτρος. Ο Άρης ή ο Ηρακλής. Θα πάρετε ένα πιτσιρικά πεντάρι. Αυτό δεν είπα εγώ πριν. Το είπαμε χθες στο ταπεινό site. Αυτό δεν είπα πριν. Ναι, ναι, λέω ότι δεν μπορεί να πάρει ξένο ο Άρης με τα λεφτά που έχει τέλος πάντων. Ξένο λέει. Πέτρο, δεν σε παίρνει να πάρει ξένο κι άλλο. Γιατί? Αν βρει άλλα λεφτά, θα πάρει. Θα βρω. Τι αθλητικό πεντάρι, τι να το κάνετε, ρε παιδί, θέλετε να βγείτε. Να καρφώνει in your face, τι ρε. Θέλετε να βγείτε, τέταρτη, πέμπτη, τι να βγείτε. Ευρωλίγκα θα πάμε. Πληρώστε τα χρέη σας και αφήστε τις πεντάδες. Συγγνώμη λίγο να ρωτήσω κάτι. Αυτό που διάβασα ότι παίρνουν 1,5 εκατομμύριο από την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, τι είναι? Ποιος παίρνει? Έτσι λένε, παίρνουν λέει από 1,5 εκατομμύριο. Πότε? Φέτος που θα παίξουν. Σαν μπόνους. Δεν προβλέπετε. Επίσης αυτό το. Εάν πάρουν. Το Ευρωλίγκα TV που διαβάζω που, για να κάνει πόλεμο στην Νόβα, ότι οι του Παναθηναϊκού μπορούν να πάνε και είναι πιο θελκτικό το πακέτο. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ευρωλίγκα TV, υπάρχει Ευρωλίγκα TV. EuroLeague TV. Υπάρχει. Ναι, το πληρώνει συνδρομητικό και βλέπει την Ευρωλίγκα όπως το NBA. Πληρώνει EuroLeague TV και βλέπει, σου έρχεται στο κινητό. Α, στο κινητό. Ναι, και στο κομπιούτερ, στο σπίτι. Α. Και στη Smart TV και βλέπει με τον κωδικό. Ποιο με παίρνει συνέχεια τηλέφωνο να έχω εκπομπή, ρε. Γιατί... Ακούτε λίμπερο, είπαμε. Ναι, και γιατί τότε έχω τα δικαιώματα εγώ ως Νόβα και πληρώνω τόσα λεφτά, αφού έχει κάνει και δικό σου προϊόν και τα παίρνει απευθεία. Εσύ τα παίρνει από τη EuroLeague από τα δικαιώματα και η EuroLeague είναι καταρχήν η διοργανώτρια αρχή. Άρα αυτή έχει πρώτα τα δικαιώματα. Και γιατί να βάλω και εγώ το συνδρομητικό τέτοιο αφού το τζάμπα. Δεν έπρεπε. Η δεν είναι τζάμπα, πληρώνει. EuroLeague TV. Ναι, πληρώνεις. Γιατί να πληρώσω όμως εγώ που, για να σε αγοράσω σε ένα EuroLeague TV τα δικαιώματα όταν που τα πουλάς και μόνος σου εσύ ως πακέτο. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ρε φίλε, αν γίνει μια Super League TV αυτή τη στιγμή. Ο για ποιο λόγο? Λέει, έχει Messenger. Ναι, έχει. Γιατί είπαμε στρατηγικά το marketing μερικές ώρες σε συμφέρει να το μοιράζει σε περισσότερες πομπούς και να μην το έχεις μόνο εσύ. Σε συμφέρει να δείχνεις το προϊόν σου ότι το έχει και ένα άλλο κανάλι καλό, μπουκέτο καλό. Η Σάλκε έχει ανακοινώσει εναντίον μας για την Παρασκευή 1 η ώρα το μεσημέρι. Μια χαρά. Σάλκε Άρης. In the afternoon, in the noon. 1 η ώρα, 2 η ώρα εδώ. Μια χαρά. Στην εκπομπή μας πάνω. Μπορεί να το κάνω πιο νωρίς, πες λίγο. Δεν είναι στην εκπομπή μας. Λίγο πιο νωρίς μπορεί να το κάνω. Παρασκευή. Δηλαδή ο Ζαγόρας κάνει 5η εκπομπή και δεν εξαφανίζεται. Καλά, συγγνώμη. 2 η ώρα το μεσημέρι. Why? I don't know. Where? Έχουμε αγώνα απόψε. Καλή επιτυχία, ΠΑΟΚ. Ανέφερε ο ΨΑΠ. Ναι. Στο Facebook. Μπράβο, παιδιά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Το ΨΑΠ στον ΠΑΟΚ. Χρήσατε, πού θα γίνει το μάτς? Στο Ινσμπουργκ. Μήπως γίνει σε... Στο είπε το. Την πόλη την είπε. Σε προπονητικό. Στο προπονητικό της Σάλκε. Το είπε ο... Άρα, γι' αυτό μεσημέρι. 2 η ώρα. Εντάξει. Και κλεισμένο και τα λοιπά. 9-0 θα χάσετε. Εντάξει. Όπως στην Ουγγαρία τότε που από κρύβαν τη το σκορ φρέμις, από τη Βέρτερ Βρέμις. Είναι αίτητος ο Άρης Γερμανία. Από τη Βέρτερ, δεν είμαι αίτητος στη Γερμανία. Από τη Βέρτερ Βρέμις έχασα 4-3 πάντως. Στο φιλικό που είχα δώσει τότε. Και από την Μπάγκερ 9-0. 6 από την Μπάγκερ έχασα. Εδώ έφαγε 8 η Μπαρτσελώνα. Με στην έδρα της. Ναι, όντως. Και 4 η Τσέλσι. Και 7 η Τότεναμ. Βόδια. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Κάνει μια κλήρωση, έχεις τα μηνύματα μπροστά σου για τα γυαλιά ηλίου. Το 3. Να τη φάσει να είναι κρύα. Το 3. Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια ανανέωση, φίλε. F5. Κρακ! Το Messenger λέει του Χρύσανθου. Ρε φίλε, βρε τι ήταν του σύλλογου. Τσαλτίδη Χρύσανθο. Μπε στο Facebook. Τσαλτίδη στα αγγλικά. Τσαλτίδη. Σαλτίδης. Όχι το μπε, όχι το μπε, το άλλο. Ναι. Έχει και μπε. Το βρήκα λέει. Μπράβο, μπράβο. Πέτρο. Μπράβο, στείλε μήνυμα. Λοιπόν, θέλουμε, 2 λέει έχει. Το χωρί έχει το μπε. Φυσικά όχι έχω μπε. 2. Τι θα έχω, ρε φιλάρι είμαι. Ένα θα έχω. Ρολογάρακο εδώ. Ποιο αυτό. Ακριβό. Ωραίο. Και γιατί το στέλνει στον Κούση να μου τα πει, ρε φίλε. Εντάξει, όταν είχα κερδίσει μια άλλη φορά το οποίο αγόρασα. Πήγα αγόρασα 2 ρολόγια τέτοιο. Δεν λέω πόσα. 3 ευρώ. Λοιπόν. Τετραψήφιο το νούμερο πιστεύω. Όχι. 3 πήρα, 3 με τετραψήφιο νούμερο, 3 όμως, των 300. Ο φίλος. Μια βλακία. Ο Ιάσον Χριστοδούλου. Ο Ιάσος Λουκά. Ο Ιάσο Κόκλα. Φαντάζεσαι ο Πάουκ σήμερα να κάνει γκέλα με τα δελτία, Χρήστανθε. Δεν νομίζω. Πάλι. Φαντάζεσαι. Θέλω να πιστεύω τι γέλιο θα πάρει τον πρόεδρο της Μπεσίκτας ο Ιβάν. Φαντάζεσαι τι γέλιο έχει να πέσει. Δεν θα πέσει γέλιο. Κλάμα, θα πέσει και ξύλο. Παιδιά. Το λέμε τώρα στην εκπομπή. Προσέξτε τα δελτία. Τα δελτία. Κάντε ένα τσεκ.
Δεν θα υπάρχει Διαμαντόπουλος Κώστα, ούτε Μελισάν. Ναι. Και το θέμα δεν θα βγει μετά. Και το θέμα δεν θα βγει μετά το μάτς. Ξαφνικά. Και γιατί έχουμε καθυστέρηση, ναι. Γιατί λέει δεν είναι καλός ο αγωνιστικός χώρος και κάτι τέτοια. Ό,τι και ναι. Άλλοι είχαν ξεχάσει τα δελτία. Ενώ στον Άρη, δύο ώρες που τα λέγανε. Ναι. Δεν φέραν τα δελτία. Ερασιτέχνες! Και δεν τιμωρηθήκατε. Ξεφτύλα για τον Άρη. Και δεν τιμωρηθήκατε. Επικοινωνία. Ναι, ναι. Τώρα ο Ιβάν μίλησε με τον Μελισάν. Οι δύο ηγέτες. Τα λοιπόν, αύριο πάλι θα τα πούμε. Χριστοδούλου Ιάσον. Ο Ιάσον κέρδισε. Το γυαλί από την Opticon Express, χαρητήρα Ιάσον. Θα επικοινωνήσεις με το σταθμό, με τη γραμματεία εδώ για τα περαιτέρω. Υπάρχει το ενδεχόμενο να πάρω μια άδεια δύο εβδομάδων. Τι λέει, ρε. Θα ενημερώσω το βράδυ. Τι άδεια δύο εβδομάδων. Μετά τον αποκλεισμό εννοεί. Για θύμισε λίγο ποιο. Περίμενε λίγο, για θύμισε λίγο στον κόσμο. Ποιο υπογράφει για να πάρει την άδεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί άδεια. Ιδίω σε περίπτωση νίκη. Δεν υπάρχει. Δεν τελείωσε εκπομπή. Πού πάτε. Έλα εδώ, έχουμε ακόμη παράταση. Το πάρκινγκ γράφει. Όχι, και με θα με γράψουν, έχει δίκιο. Γεια σα. Λοιπόν, να είσαι καλά, γεια.